Μετά από ένα χρόνο παραμονή στην Ελλάδα, ως στρατιώτης, με το βαθμό του λοχεία κατέβηκα στην Κύπρο γύρω στις 14 Ιανουαρίου του 1974. Εντάχθηκα στο δεύτερο τάγμα, στο τέταρτο λόχο, σαν ομαδάρχης. Κυλούσε ο καιρός, το εξάμεινο, δηλαδή πριν τα γεγονότα, με εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Εκεί ένιωσα στην Κύπρο τι είναι στρατός. Από τις 5 το πρωί μέχρι το βράδυ είχαμε εκπαίδευση. Και αυτό φυσικά φάνηκε στον πόλεμο. Να κάνω, θα μου επιτρέψεις, να διευκρινίσουμε και κάποια πράγματα. Το 1974 τον πάρεις μετάφεση ως στρατιώτη στην Κύπρο ήταν υποχρεωτικό ή προαιρετικό? Ήταν υποχρεωτικό. Από το κέντρο είχα πάρει λοχείας εκπαιδευτής ΕΛΔΙΚ. Υπήρχε κάποιο κίνητρο κάτω για να πας στην Κύπρο, γιατί η απόσταση... Να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα να πάω. Αλλά πήγα. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή μια κανονική στρατιωτική μετάφραση. Κανονική θητεία στο Σύνταγμα της ΕΛΔΙΚ, την νόμιμη δύναμη της ΕΛΔΙΚ. Βάσει θήκη Ζηρίχη Λωδίων του 1959. Η Ελλάδα με ένα σύνταγμα 950 ανδρών και η Τουρκία με την Τουρδίκ ένα σύνταγμα 650 ανδρών. Τα δύο στρατόπεδα ήταν δυτικά της Λευκωσίας, το χωριό Γερόλακο και τα χώριζε ένα σειρματόπλεγμα. Εν καιρό ειρήνης δηλαδή, ανταλλάσσαν τα παιδιά του δευτέρου λόχου που ήταν κοντά τους, ήταν το κτίριο του Χάρτιν, το διοικητή του παλιού του Άγγλου, τσιγάρα. Και όταν έκανα εγώ περίπολο, τους Τούρκους ήταν πάνω στα δέντρα, κοιμότανε και πέφτανε κάτω να πούμε. Ήταν τόσο κοντά τα σειρματοπλέγματα. Δεν είναι μόνο το ότι ήταν τόσο κοντά τα σειρματοπλέγματα, αλλά οι σχέσεις μεταξύ. Οι σχέσεις, εντάξει, ήταν καιρό ειρήνης, είχα παιδιά, ανταλλάσσαν τσιγάρα. Από τον Ιανουάριο του 1974, που έχεις πλέον μια ιδιωματική σχέση με την Κύπρο, μέχρι τον Ιούλιο, στις 20 Ιουλίου, πλέον εκδηλώνεται η απόβαση. Υπήρξαν προστριβές? Υπήρχαν προστριβές εμείς σαν στρατιώτες, σαν σύνταγμα, όχι. Απλώς ακούγαμε μεταξύ της ΟΚΒ, μακαρία, εκεί η Γρεβική, γινόταν κάτι προστριβές. Αλλά μεταξύ Ελλήνων, Ελλαδιτών και Τούρκων τίποτα. Δεν υπήρχαν τότε γεγονότα όπως ήταν το 64 και το 67. Δεν υπήρχαν. Τι όσμος είχατε εσείς από την εσωτερική κατάσταση της Κύπρου, τι όσμος είχατε, γιατί όντως υπήρχε μία έντονη κατάσταση αντιπαλότητας μεταξύ μακαριακών και μη μακαριακών. Αυτά που ακούγαμε ήταν ότι ο Μακάριος όντως είχε κάτι αντιληφθεί ότι θέλανε με πραξικόπημα να το ρίξει. Η Αθήνα, η Χούντα των Αθηνών, γι' αυτό είχαμε πληροφορηθεί ότι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί τα στρατόπεδα φυλάσσονταν. Καθημερινά, έξω. Φυλάσσονταν, ναι. Γι' αυτό και το πραξικόπημα έγινε μετά τις 8, δεν έγινε 5 ώρα το πρωί και 6. Είναι σημαντικό και αυτό, είναι σημαντικό, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Δεν μπορούσε, γιατί ξέρανε. Φυλασσόταν τα στρατόπεδα, παρακολουθούσαν τους αξιωματικούς, δηλαδή ξέρανε. Αυτά είναι οι πληροφορίες που έχουμε, ακριβώς, που ακούγαμε. Μάλιστα. Και τώρα να φτάσουμε στις 15 Ιουλίου. Ναι, πριν πάμε στις 15 Ιουλίου, έχουμε το χρόνο μας, την άνεσή μας, να τα πάρουμε τα πράγματα βήμα-βήμα. Μέχρι από τον Ιανουάριο του 1974 υπάρχει μια έντονη κατάσταση, υπάρχει μια ψημένη κατάσταση στην Κύπρο, εσείς αυτό το νιώθετε? Το νιώθαμε γιατί προηγήθηκε το Γενάρη, το Φλεβάρι, δεν κάνω στο Θάνατο του Γρίβα. Μάλιστα. Που ήταν ο ηγέτης, ο οργανωτής, ο αρχηγός της ΕΟΚΒ. Της παράνομης οργάνωσης, όπως την είχαν ονομάσει, γιατί άλλο η ΕΟΚΑ που ήταν το αγώνα στο 55-59, υπήρχε μετά και η ΕΟΚΒ, που ήταν αντίπαλη με το Μακάριο. Και ο Μακάριος αυτό το αντιλήφθη. Και ήταν ανήσυχο, γιατί είχαμε δει και τον Απρίλιο, το Πάσχα του 1974, είχε έρθει μέσα στην ΕΛΔΙΚ. Ο Μακάριος, στο στρατόπεδό μας.
Ήρθε στο στρατόπεδο, υπάρχουν φωτογραφίες εκεί στα Αρνιά, την κρίσα μαζί αυγά. Ναι, πες μου λίγο για αυτή την εμπειρία, πώς ακριβώς έγινε. Είναι Απρίλιο του 1974. Απρίλιο του 1974, ήρθε στο στρατόπεδο, όλα καλά, κυλούσανε, δεν υποψιαζόμαστε τίποτα. Αυτό αργότερα, τον Ιούνιο εγώ που πήγα στην Αμόχωστο ως αρχιφύλακας στα θέρια των αξιωματικών για κάτι επιδιορθώσεις και μετά ήρθε ο λόγος μας, εκεί είχα ένα τρανζιστοράκι και άκουγα το παράκτιο σταθμό του ραδιόφωνο και οι καπετανέοι, οι πλοίαρχοι λέγανε βλέπουμε κίνηση στο λιμάνι της Αλεξανδρέτας, δηλαδή ένα μήνα πριν τώρα, οι Τούρκοι κάνουν κινήσεις. Από εκεί το συζητούσαμε και αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ο σταθμός, ο τουρκοκυπριακός σταθμός του Μπαϊράκ συνέχεια μηνύματα έδινε ότι κάτι επίκαιτο, σιγά σιγά κάτι θα γίνει. Εκεί αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε. Υπάρχει μια επιστολή όμως του Μακάρι, ο οποίος πλέον ανοιχτά θεωρεί ότι η κυβέρνηση των Αθηνών, η κυβέρνηση της Χούντας, απεργάζεται σχέδια για να τον ρίξει και θεωρεί τις δυνάμεις Τελδίκ ως στρατό ο οποίος θα είναι υπάκουος βέβαια στην ελληνική κυβέρνηση. Ισχύει αυτό? Όχι μόνο τη Τελδίκ και η αξιωματική, γιατί την Εθνοφουρά η ανώτερη και κατώτερη ήταν πολύ Έλληνες αξιωματικοί σε όλα τα τμήματα. Στις καταδρομές όλοι οι επικεφαλής ήταν Ελλαδίτες. Στο πεζικό, στα τεθωρακισμένα και όχι μόνο αξιωματικοί, αλλά και στρατιώτες. Δεν ήταν μόνο η ΕΛΔΙΚ, ήταν και στην Εθνοφουρά. Στην ΕΛΔΙΚ ήμασταν 3.160 άτομα στρατιώτες, σύν τους αξιωματικούς, αλλά υπήρχαν και άντρες και στην Εθνοφουρά. Οι οποίοι επίσης ήταν ενάντια στον Μακάριο. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρουμε αν ήταν όλοι πώς ήταν, αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Αλλά τώρα τι έφυγε ο υπολογαγός, αντιπολογαγός. Αυτά ήταν τα στελέχη, τα ανώτατα. Ωραία. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, 6 μήνες, 7 ουσιαστικά, τι εισπράτεται, ότι μέσα στο στράτευμα, ας πούμε, δεν κινόταν συζητήσεις για το πολιτικό χαρακτήρα, δηλαδή τι, αν είναι ο Μακάριος, αν είναι είμαστε με τον ΕΟΚΑ, δηλαδή αν είχαν εκφραστεί κάποιοι υπέρ ή κατά. Εμείς μέσα στην ΕΛΔΙΚ μέχρι τότε, είπα, εκτός που είχαμε ανησυχήσει, γιατί ό,τι μεγαλώσαμε με ένα πρόσωπο που έγινε στην Ελλάδα και το 67, ήμασταν παλικαράκια τότε, ναι. Μέσα 15 χρόνια παιδιά, εγώ με το 1952 γεννητής, ξέραμε τι γινόταν, οι κινήσεις, αλλά δεν ήμασταν να πούμε σε μια πλευρά με τον Γρίβα ή με τον Μακάριο. Κρατούσαμε ουδέτερη στάση ΕΛΔΙΚ. Μόλις σας είπα τον τελευταίο καιρό από αυτά που ακούγαμε και δεν θα ξεχάσω μια φορά που έβλεπα τον διοικητή μου, τον συνταγματάρχη Κονδύλη, τελευταία δηλαδή πριν τις 15 Ιουλίου, ότι ήταν ανήσυχος. Η ΕΛΔΙΚ... Και γι' αυτό έγινε, μου φαίνεται, πιο προώρα η αλλαγή του και φέρα τον συνταγματάρχη Νικολαίδη. Γιατί στον πρασκόμενο του συνταγματάρχη Νικολαίδης. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε και για τον κύριο Νικολαίδη και για τον κύριο Κονδύλη. Εγώ ήθελα να διακριβωθεί το αν η ΕΛΔΙΚ υπάρχει απευθείας στην κυβέρνηση των Αθηνών ή ήταν σε συγχρονισμό με την Εθνοφουρά του Κυπρίου. Η ΕΛΔΙΚ ανήκει στο τριμερές στρατηγείο και φυσικά ήταν ανήκει και σε αλλά στο ΓΕΦ. Στο ΓΕΦ. Και στο ΓΕΦ αλλά και από την Ελλάδα. Ήταν ελληνική δύναμη, ανεξάρτητη. Ζούσαν ανεξάρτητοι. Μπορεί να συνεργαζόταν με το ΓΕΦ, ήταν την Ελλάδα απευθείας, την ελληνική δύναμη Κύπρου ήταν. Έτσι. Μπορεί να συνεργαζόταν, να είμαστε κάτι από την υποπτία, γιατί από τον Ντενίς, από τον αρχηγό του ΓΕΦ, αφού είμαστε στην Κύπρο. Αλλά φυσικά από ό,τι ξέραμε, εμείς ακούγαμε ότι ο Ιωαννίδης μιλούσε με τον ταξίαρχο Γεωργίτση που ήταν υποδιοικητής στο ΓΕΦ, από εκεί γινόταν όλα. Μάλιστα. Οι σχέσεις της ΕΛΔΙΚ με την Κυπριακή Εθνοφρουρά, το Κυπριακό Στρατό. Ποιες ήταν, δηλαδή, υπήρχαν σχέσεις συνεργασίας, επιχειρησιακά, διοικητικά? Δεν ξέρω σε ανώτατο επίπεδο τι γινόταν, αλλά ούτε είχαμε ασκήσεις μαζί, όπως γίνεται τώρα. Ανεξάρτητα, δηλαδή, κάνουμε τις ασκήσεις μαζί στο Τρόοδο, ανεξάρτητα. Δεν είχαμε καμιά σχέση με αιτήματα της Εθνοφρουράς. Όχι. Το εξάμεινο αυτό, όχι, δεν είχαμε κάποιες ασκήσεις μαζί να γινότανε. Μάλιστα. Όχι. Και
έρχεται κάποια στιγμή, συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πριν τα γεγονότα, που ο Μακάριος, επειδή θεωρεί ότι η κυβέρνηση των Αθηνών απεργάζεται πραξικόπημα σε βάρος του και θεωρεί ως προκεφορημένο φυλάκιο ή προκεφορημένη δύναμη εναντίον του τη δύναμη της ΕΜΒΙΚ, ζητάει να αποσυρθεί ένα τμήμα της. Όχι, από την ΕΜΒΙΚ, ξέρω εγώ, ζητούσε κάποια αξιωματική να αποσυρθούν. Mm-hmm. Όχι δύναμη, δεν μπορούσε. Δύναμη ήταν βάσει συμφωνία διοίκηση Λονδίνου. Ναι, όχι δύναμη αριθμητική, εννοώ να φύγουν κάποιοι. Κάποια αξιωματική, αλλά όχι μόνο από την ΕΡΔΙ και από την Εθνοφορά. Και από ό,τι ξέρω, μάλλον από την Εθνοφορά πιο πολύ. Γνωρίζετε αν το αίτημα του Μακάριου ικανοποιήθηκε? Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά από ό,τι φαντάζομαι δεν πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν ακούσαμε να φεύγουν ανώτεροι, ανώτατοι αξιωματικοί για την Ελλάδα. Mm-hmm. Εκεί το χρονικό διάστημα, αλλιώς θα τα ακούγαμε. Και φτάνουμε τώρα στις παρυφές της τραγωδίας, όπου πλέον έρχονται τα... Τι εισπράτετε εσείς σαν δύναμη της ΕΛΔΙΚ μέσα στο στρατόπεδο? Νιώθετε ότι έρχεται μια απειλή? Μα φυσικά. Σας είπα. Από αυτά που ακούγαμε τους παράγκες, τους σταθμούς, από το σταθμό του Μπαϊράκ, ότι ήρθε η ώρα που εκεί προς τα... όπως λέει ο Ερντογάν, τώρα είναι ηθική δύναμη. Από τους παράγκες, τους σταθμούς που σας είπα, βλέπαν η κίνηση στο λιμάνι της Αλεξανδρέτας. Και κάτι που ψιαζόμασταν. Ώσπου έφτασε παραμονή, ήταν 15 Ιουλίου, ήταν αποχωρήσει 103 σειρά. Δηλαδή οι συμπολεμιστές, οι συνάδελφοί μας που είχαν ένα χρόνο παραμονή στην Κύπρο και θα έρχονταν 107 σειρά. Το πρωί, όλο το βράδυ, εκείνο το βράδυ, δηλαδή στις 14 Ιουλίου, δεν κοιμήθηκε κανένας. Για ποιο λόγο? Αποχαιρετούσαμε τους συναδέλφους που θα φεύγανε στην Ελλάδα μετά από ένα χρόνο. Όχι. Συναδελφικά γινόταν ένα γλέντι στο στρατόπεδο. Κοιμηθήκαμε ξημερώματα σχεδόν. Εντελώς ανυποψίαστη. Τελείως ανυποψίαστη. Έτσι, εγώ είχα αναλάβει πριν μερικές μέρες επιλογίες του λόγου του Τετάρτου Λόγου Δευτέρου Τάγματος. Όταν το πρωί βγάζω στο χώρο αναφοράς το λόγο για να πάρουμε αναφορά, βγαίνει ένας λοχαγός, το έκτο λόγο Αρώνης. Ώρα πριν αναφορά, μετά τις 7 ήταν. Πριν εκδηλωθεί όμως το ΙΕΚΤΙΣΗ. Πριν εκδηλωθεί ή μπορεί κάπου άλλο να εκδηλωθεί. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Βγαίνει ο λοχαγός Αρώνης και λέει, δεν αποχωρεί 103 σειρά, εκδηλώθηκε πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Άρα είχε εκδηλωθεί στην αναφορά. Ναι, εκδηλώθηκε πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Στους λόγους, το λες εκστρατείας και ξανά, σε 5 λεπτά. Αμέσως πήγαμε στο λόγο, εκεί όπως καταλαβαίνεις τα παιδιά της 103 σειράς, το κεφάλι κάτω, μόνο που δεν κλάψανε, γιατί να αναχωρήσουνε. Πίσω με στολές εκστρατείας, οπλισμό κανονικά, και εδώ θα κάνει εντολή, μερικά τμήματα, όχι όλοι ελδικοί, δεν βγήκε έξω, και ούτε στο προεδρικό πήγε ελδικ, γιατί έχει λένε ανεμείνθηκε ελδικ. Εγώ Φερρυππίνη με τον υπολογό Τσούπα, πήραμε το δρόμο του αεροδρομίου και κάναμε έλεγχο τα αυτοκίνητα, για να μην έχουν οπλισμό. Αλλά ήταν ένα πραξικόπημα, δεν ήξερα πως θα έρθουν η σφαίρα, τα τρογιοθυκτικά όλη μέρα, 4 μέρες. Από 15 Ιουλίου μέχρι τις 18-19 το πρωί. Πόλεμος. Όλη η Εθνοφορά ήταν το επικουρικό σώμα του Μακαρίου. Ο Μακαρίος είχε, γιατί ακούγαμε, διχόταν πολλές επιθέσεις. Πολλές φορές επιχειρήσαν να τον δολοφονήσουν. Ναι, είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό. Πυροβολήσε και το υλικό. Είχε ολόκληρο τμήμα με το εφεδρικό. Δηλαδή με αξιωματικούς κανονικά, όλοι, με Καλάζνικοφ. Τσέχη και τα Καλάζνικοφ εκεί εμείς τα πρώτα τα γνωρίσαμε. Τα είχαν εφεδρικό, το εφεδρικό σώμα τα είχε. Και ο στρατός. Ναι. Δηλαδή η Εθνοφορά. Ναι. Η Εθνοφορά που... Το στρατόπεδο της Ελβίκη πόσο απήχε από το προεδρικό μέγαρο? Εμείς απήχαμε από τη Λευκωσία γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Ούτε 10 χιλιόμετρα, μα τόσο να πούμε, τόσο με 10 χιλιόμετρα. Αλλά εγώ σας λέω,
δεν είναι πλάκι ενεργά ελίξη στο εφεδρικό, δεν πήγε. Στο εφεδρικό πήγαν καταδρομής. Σερδίκ πάει. Όχι, καταδρομή της Εθνοφουράς, της Εθνοφουράς με Έλληνες αξιωματικούς. Και Έλληνες αξιωματικούς. Και την Κύπρο. Από τη δύναμη της Ελβίκ. Όχι, όχι, όχι. Ούτε. Όχι, στην Εθνοφουρά. Δεν έχει καμία στην περιοχή. Είχε, σας λέω εγώ. Πήγαν έξω, αλλά πήγαν σε άλλα. Πήγαν κάπου αλλού σε άλλα μέρη. Στο Προεδρικό δεν πήγαν όμως. Επίθεση στο Προεδρικό δεν. Μόνο καταδρομής πήγαν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και κάποια τεθωρακισμένα που δεν ήταν ελληνικά. Ενεργά, μπορεί να πήγα σε άλλα σημεία τη Λευκοσία, όπως εγώ πήγα στον δρόμο του αεροδρομίου και λέγαμε αυτό. Δεν είναι πλάκι. Μπορεί να πήγα, είχα ακούσει ότι κάποιοι συμπολεμιστές πήγαν συνάδελφοί μας στις φυλακές. Εκεί πέρα, όπου λέει κρατούνταν μέσα από το Γρυβική. Ναι. Και ανοίξαν τις φυλακές. Ναι, και βγήκαν, τα ξέρουμε αυτά όλα. Αλλά στο Προεδρικό είχα πάει καταδρομής. Και σκοτωθήκαν, όπως ακούσαμε, και πολλά παιδιά καταδρομής Κύπρη και ήταν και αξιωματικοί Ελλαδίτες. Πότε μαθαίνετε εσείς ότι ο Μακάριος αρχικά είναι νεκρός και στη συνέχεια βγάζει το περίφημο διάδειγμα? Από την Πάφο που έφυγε και έβγαλε αυτό, γύρω στο μεσημέρι το μάθαμε. Αρχικά, γιατί ναι. Εκεί που ήμασταν εμείς δεν είχαμε και ενημέρωση. Εμείς είμαστε, δηλαδή, εγώ με έναν άλλο λοχεία και πέντε στρατιώτες και τον υπουργό Τσούπα, ήμασταν αποκομμένοι. Ούτε ραδιόφωνο είχαμε, ούτε κινητά από σήμερα. Απλά εκτελούσατε εντολές και ουσιαστικά ήταν για την ένωμη τάξη. Για την ένωμη τάξη λέγαμε όπλα, γιατί ξέρετε, οι Κύπροι είχαν όλοι τότε πολλά όπλα. Έτσι. Είχαν όπλα, κάθε άνθρωπο σπίτι του είχε μπορεί και ένα-δύο όπλα. Mm-hmm. Αυτό λέγαμε εμείς. Όπως είπατε πολύ σωστά, την ένωμη τάξη. Και εκείνο το βράδυ. Για να μην γενικευτεί κάποια σύραξη και ναι. Έχουμε εμφύλια σύραξη. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε είχαμε εμφύλια σύραξη. Τέσσερις μέρες. Εν μέρη, ναι. Εν μέρη ήταν. Εμφύλιος παραγμός ήταν. Και με πολλά θύματα. Γιατί ήταν το πρωί, είχε ανοίξει και η αγορά, είχε βγει ο κόσμος στους δρόμους. Και πολλοί πήγαν και από σφαίρες αδέσποτες που λένε. Οι σφαίρες τώρα από πού? Είναι από το Προεδρικό Μέγαρο το οποίο. Η δύναμη υπάρχει μέσα, αμήνεται και είναι και. Αμήνεται, απ' έξω πήγανε, όπως είχαμε ακούσει, άρματα της Εθνοφουράς και η καταδρομής. Τώρα, δεν έχω εγώ προσωπική άποψη γιατί δεν ήμουν. Μάλιστα. Από αυτά τα μάθαμε κι εμείς μετέπειτα. Μάλιστα. Και. Κανένας δεν μπορεί να πει, μόνο αυτοί που ήταν εκεί πέρα μπορούν να ξέρουν. Μάλιστα. Εμείς μετά από ενημέρωση που είχαμε. Από τρίτους. Και κάποια στιγμή μαθαίνετε ότι ο Μακάριος έχει διαφύγει, ναι. Είναι ζωντανός, αλλά ανακηρύσσεται πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Σαψόν, ο Νίκος Σαψόν, 8 ημέρες, ήταν για 8 μέρες. Ο Νίκος Σαψόν, που ξέραμε τη δράση του και από παλιά, από το 64, το 67 που γίνανε, ανέλαβε την εξουσία τότε αυτός, αλλά από εκεί και πέρα, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας ποιος ήταν ο Σαψόν, μετά τα μάθαμε κι εμείς. Είχαμε ακουστά καιρό ερείς ποιος ήταν ο Σαψόν και που δρούσε με την ΕΟΚΑ Β' στα γεγονότα του 64 και του 67. Οι διαταγές που είχατε εσείς από τις 15 μέχρι τις 19 Ιουλίου για 4 μέρες ως δύναμη της Ελβίκ, ποια ήταν, ποιες διαταγές εκτελούσατε, τι σας λέγανε? Λειτουργείτε ειρηνευτικά και αποτρεπτικά σε ενδεχόμενα επεισόδια? Αυτές ήταν, όπως το είπε καλά, το έθεσες. Εμείς δεν είναι πλαγί, όπως σας είπα, στο Προεδρικό. Και το τονίζω αυτό, να το ξέρουν κάποιοι. Η Ελδίκ όχι. Και έτσι έφτασε 19 του μηνός, που πλέον έπρεπε να γίνει αλλαγή της σειράς. Γιατί το αρματαγωγό Λέσβο γυρίζει μέσα στη Μεσόγειο. Για να παραλάβει. Ενώ ήταν, όπως είπαμε, θα έφτανε 15 Ιουλίου για να αφήσει την 107 να παραλάβει την 103 και έτσι η αλλαγή τώρα γίνεται στις 19 του μήνα. Έτσι για δεύτερη φορά το πρωί στις 19 Ιουλίου αποχαιρετούμε ξανά τους συναδέλφους της 103 σειρά και γύρω στο μεσημεράκι, απογευματινές ώρες, γύρω στις 2-3, έρχεται 107 σειρά. Ήρθαν όλα τα παιδιά γύρω στα 400 άτομα, γιατί η δύναμη μας ήταν 950, 430 άτομα, ήρθαν στο καψιμί, τους χωρίσαμε στο λόγο
πήρα εγώ τα άτομα που αναλογούσαν γύρω στα 50-60 άτομα στο λόγο μου, τους πήγα, δεν τους πρόλαβα να τους εντάξω στις δημιουργίες της ομάδες ως επιλογίες. Με καλάει ο λογαγός, ο Στραβόπουλος, ο διοικητής μας του λόγου, έρχεται ο αγγελιοφόρος και μου λέει επιλογή στο γραφείο του λογαγού. Αμέσως πηγαίνω στο γραφείο του λογαγού, τον λέει πίσω από το γραφείο του σκεπτικός, με λέει επιλογή. Αμέσως λέει τους δημιουργίτες και στο γραφείο μου να έρθετε. Και εγώ λέω και εσύ, λέει. Πήγαινε το πιο τους δημιουργίτες, τον κύριο Μητσόπουλο υπό λογαγό από Καρδίτσα, ώρα το καλή, τον κύριο Τσούπα, ώρα του καλού, μετά έμεινε στο Βόλο, η καταγωγή θυμάμαι από τα Γρεβενά, και τον Κέντρα, το παλικάρι που αγωνείται μέχρι τις μέρες μας από το Άργος Οριστικό, ο Κέντρας ο Κώστας, ψηλός λεβέντης. Πηγαίνουμε στο γραφείο μέσα και μας λέει επιλέξει ο λογαγός μας. Ενδέχεται αύριο το πρωί να έχουμε πτώση αλεξοδιστών από Τούρκους και από Εγγλέζους. Επιλέξει. Τα λέω αυτά είναι χαραγμένα εδώ πέρα. Λέει στον υπολογό του Μητσόπουλου, διοικητή, δημιουργή της πρώτης δημιουργίας. Κύριε Μητσόπουλε, πάρε τη δημιουργία σου και στον χώρο διασποράς. Ο χώρος διασποράς του λόγου μας ήταν το κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ήταν. Όντως και αυτό έγινε. Η άλλη επιλογή, με λέει, θα πας, θα εκπαιδεύσει τους υπαξιωματικούς στο ΜΗ-3, γιατί στην Ελλάδα οι υπαξιωματικοί είχαμε τα Τόψον και τα Τόμιγκαν, το όπλο ΜΗ-3. Και θα ρυθμίσουμε τους ασυρμάτους PR6, ήταν με κρυστάλλους. Μόλις έπιανε συχνότητα, σε λίγο θα έφευγε. Και λέει στους άλλους δημιουργίτες στον υπολογό του Τζούπα και τον ανθρωποστήτη τον Κέντρα, θα πάνε οι άντρες, θα τους ενημερώσετε για ύπνο. Εκεί τη νύχτα, αφού μετά από αυτό το γεγονός, τα παιδιά της 107 σειρά ακόμη δεν πρόλαβαν να έρθουν, να πούμε, όπως ήταν με τα ρούχα και τα άρβυλα, τους έβαλα στις ομάδες τους. Πρόλαβα λίγο να τους γνωρίσω, εκεί που τους έμαθε να λύνουν και να δένουν το ΜΗ-3, πήγα αμέσως και συντόνισα τους ασυρμάτους. Μας βρήκε το ξημέρωμα. Η ζέστη, ξέρετε, στην Κύπρο και στην υγρασία στους 50 βαθμούς, το έχει στους 40, ο υδρότας και τα κουνούπια σε ροφάν το αίμα. Δηλαδή, 107 σειρά έρχεται το μεσημέρι. Το απόγευμα, τι είναι, πρώτη σοπή, ναι, μεσημέρι. Πριν καν κατασταθεί. Πήγε στα ορίγματα μερικοί. Δηλαδή, αυτοί που εντάχθηκαν, τους εντάξαμε στην πρώτη δημιουργία με τον κύριο Μητσόπουλο, πήγαν αμέσως στα ορίγματα. Να ρωτήσω κάτι το οποίο, όταν ένας στρατιώτης φτάνει στο έναν... Σε ένα στρατόπεδο. Γίνεται η ενημέρωση, γίνεται όπως πήγαμε εμείς, που είναι ο χώρος για το στρατόπεδο μεγάλο. Σε αυτούς δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Δεν προλάβαμε. Είχαν την πολεμική ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Κοίταξε, πάντα ένα στρατιώτης όταν πάει φαντάζομαι εκπαιδεύεται για αυτό το σκοπό. Για τον πόλεμο εκπαιδεύεται. Ναι. Αλλά όπως σας είπα και πριν, εγώ εκπαίδευση ένιωσα στην Κύπρο. Στην Ελλάδα λίγο πολύ. Στην Ελλάδα. Λουφάραμε, από με λούφα και παραλλαγή, λουφάραμε. Αλλά εκεί, επειδή ήμασταν δύναμοι Ελλαδίτες, προκεχωρημένες έξω από την Ελλάδα. Πρέπει να ήμασταν. Εκεί θέλω να εστιάσω ότι όλοι εκπαιδευμένοι. Έτσι και όλοι έχουμε κάνει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. Αλλά άλλη είναι η στοιχειώδη εκπαίδευση, η στρατιωτική εκπαίδευση που κάνουν στο στρατό, και άλλο είναι να εκπαιδεύεσαι σε τέτοιο σημείο που αν γίνει το μπαμ την επόμενη στιγμή να έχεις την απόλυτη μαχητική ετοιμότητα να αντιμετωπίσεις πλέον σε πραγματικούς χρόνους πραγματικά πειρά. Άλλο είναι η στρατιωτική εκπαίδευση και άλλο είναι η εκπαίδευση πλέον με όρους μάχης. Εμείς 103, τις 103 και εγώ τους 105 που ήμουν, ναι, που είχα 6 μήνες και άλλοι ένα χρόνο, το ξέραμε γιατί μας λέγανε σε περίπτωση που θα γίνει αυτό, θα επιτεθούμε στην Τουρδίκ, τα σχέδια είναι, ξέραμε πού βρίσκεται η Τουρδίκ, ξέραμε τους λόγους, ξέραμε τα πάντα. Αυτά τα οποία δεν προλάβα να τους ξεναγήσουμε, να τους δείξουμε εκεί το στρατόπεδο του Σελδίκ, αν θα γίνει, δεν προλάβαμε τίποτα. Δηλαδή καλά δεν ξέραν τον εαυτό, δεν ξέραν ποιος είναι δίπλα, δεν ξέραν τους άντρες της 105 σειρά. Δηλαδή εντάχθηκε ο Κλημίδης από την Κυριαβρύς, ας πούμε, στη δεύτερη δημιουργία, τρίτη δημιουργία, δεν ήξερε ποιοι ήταν δίπλα του οι άλλοι. Δεν γνωριζόταν τα παιδιά. Δεν γνωριζότανε. Και βέβαια να πούμε και αυτό, πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία του στρατιώτη όταν
βρίσκεται σε έναν χώρο και έχει την ψυχολογία της σχέσης. Και άλλο είναι να είσαι σε ένα στρατόπεδο στην Ελλάδα, όπου απλά κάνεις μια στρατιωτική ζωή. Μα είπαμε, η χημεία παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Η εκπαίδευση και όταν ξέρεις το διπλανό σου ποιος είναι. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το αξιόμαχο τμήμα της 103 σειράς που έφυγε και αντικαταστάθηκε από νέα παιδιά, τα οποία ουσιαστικά ούτε καν πήραν όσμωση από την Κύπρο, μα ότι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Αυτά οι Τούρκοι όλα τα γνωρίζανε. Γι' αυτό και επιλέξανε να γίνει τότε που έφυγε 105, ξανέφυγε 103 σειρά, έστω αυτά τα 500 άτομα, αλλά ήταν εκπαιδευμένα άτομα. Δηλαδή θεωρείτε ότι η 20η Ιουλίου δεν επιλέχθηκε τυχαία εκεί? Όχι, δεν επιλέχθηκε. Νομίζουμε ότι έχει σχέση και με αυτό το γεγονός. Ότι έφυγε ένα αξιόμαχο κομμάτι και ήρθαν κάποια νέα παιδιά που θέλαν τον χρόνο τους. Φυσικά. Και για προσαρμογή και για ουσιαστική εκπαίδευση. Ήταν εκπαιδευμένα, αλλά σας είπα. Στρατιωτικά εκπαιδευμένοι. Στρατιωτικά, ναι. Σε ακραίες ή έτσι, σε πραγματικούς όρους μάχης. Κατογνωρίζα, πιστεύετε ότι... Πιστεύουμε όλοι αυτό λέμε και το έχουν αναφέρει πολλοί. Ότι όλα ήταν καλώς, οι Τούρκοι τα ξέραν όλα. Τα πάντα ξέραν οι Τούρκοι. Ακόμη και τη, μέσα στο στρατόπεδό μας, που ήταν το διοικητήριο, που ήταν λόγος βαρέο πλεισμό, όλα τα ξέρανε. Και θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Αυτό τώρα τα ξέρανε. Δεν μάθαμε ότι μπαίνανε, γιατί κοιτάξτε, οι Τουρκοκύπροι μέσα στη Λευκοσία μπαίνανε ελεύθερα. Εμείς δεν μπορούσαμε να περάσουμε την πράσινη γραμμή. Ωραία, τότε μπαίνω και εγώ ελεύθερα σε έναν χώρο. Ναι, έμπαινε μέσα και πήγαινε μέσα στο καψιμίο. Άλλος ο Τουρκο, μπορεί να ήταν ο Τουρκοκύπριος, γιατί οι Τουρκοκύπροι πήγαν μέσα στη Λευκοσία. Και να ήταν πράκτος και να έλεγε τι σε όλα αυτά. Συγγνώμη, μπαίνω, βγαίνω μέσα στο στρατόπεδο, σε ελβί και ελεύθερα. Όχι, μπορεί να σας πω, έμπαινε ως τροφοδοσία. Μάλιστα. Ναι, αλλά μπορούσε να γνωρίζει τόσο έτσι επιχειρησιακά σχέδια, στρατιωτικά μυστικά. Όχι, πει, τώρα ναι, το να γνωρίζει κάποιος που είναι το διοικητήριο δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα. Α, το να ξέρει πότε θα πωληθεί ο άλλος, ναι, ναι, νομίζω ότι είναι... Δεν ξέρει και αυτό. Δεν πιστεύω να ξέρει τα επιχειρησιακά, δεν πιστεύω να τα ξέρανε. Τα σχέδια που είχαν καταστρωθεί το 64 ή το 67. Υπήρχαν σχέδια. Το σχέδιο... Τώρα θα πάμε, θα προχωρήσουμε και εκεί πέρα. Υπήρχε. Κάνουμε στο ξημέρωμα της 20ης Ιουλίου. 20... Ουσιαστικά το βράδυ εσείς δεν έχετε κοιμηθεί. Δεν έχουμε κοιμηθεί. Έχετε υποδεχθεί την 107. 5 η ώρα είχαμε γερτήριο και ξημερώνει πιο μπροστά. Τώρα στην Κύπρο είναι νύχτα. Η βασιλέψου είναι νύχτα. Ξημερώνει πιο μπροστά. Όταν εγώ πήρα το λόγο να τον πάω για ρόφημα, αντικρίζομαι στο μεταδάκτυλο αεροπλάνο τουρκικά. Τα πρώτα, αμέσως στο λόγο, οπλισμό και στον χώρο διασποράς. Όπως προείπα, ήταν ήδη η δημιουργία του κύριου Μητσόπουλου. Δεν προλάβαμε να πάμε στο κρυσάκι του Αργίου Γεωργίου και πάνω από το καψιμί, το κέντρο ψυχαγωγίας της μονάδας. Περνάνε οι τουρκικές δακώτες πάνω από το στρατόπεδό μας. Αυτό που λέει που ρίχθηκαν οι αλεξοδοτσές συνέχεια, στη μια μιλιά. Και δεν μας δίνεται εντολή να τις καταρρύψουμε. Εκείνο ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα. Γιατί λέει θα δεχτούμε πρώτα επίθεση, θα πέσουν, γιατί και σε δέκατα μετά από 2-3 λεπτά πέσαν οι πρώτες βόμβες του πολέμου, όπως έλεγε και το στρατιωτικό ανακοινωθέν το ΡΙΚ, στην Ελδίκη, στο στρατό της Ελδίκη, πέσαν οι πρώτες βόμβες, ρουκέτες και να πάλουν. Δηλαδή περιμένατε πρώτα να βληθεί το στρατόπεδο και μετά να βληθεί. Ναι, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Πώς ερμηνεύετε? Ο Νικολαίδης το ζει, εγώ δεν ξέρω, η διαταγή, εμείς περιμένουμε διαταγές. Ο Νικολαίδης είναι... Ο διοικητής του συντάγματος. Ο οποίος λέει, αν δεν βληθεί το στρατόπεδο και μόνο το ότι ήταν τουρκικά αεροσκάφη, δεν θεωρείται εχθρική η πράξη. Ναι. Και έτσι περάσαν τα αεροπλάνα, τα μεταγωγικά, τα τουρκικά πάνω στρατόπεδο, το χέρι μας τα σηκώναμε, θα τα κατεβάζαμε και δεν μας δόθηκε η δουλειά να τα καταρρύψουμε. Και έτσι πήγαν δότερα του τουρκοκυπριακού θύλακου στο χωριό μια μιλιά και πέσανε εκεί οι αλεξοδοτές. Αυτά που βλέπετε που δείχνουν εκεί πέσανε και θυμάμαι γίνανε εκεί και πολλούς στο χωριό, οι χωρικοί τους με δικράνια με αυτά που ρίξαν πάντως, όπως είχαμε μάθει. Δηλαδή αυτά τα μεταγωγικά που μετέφεραν τους αλεξοδοτές περάσανε πάνω από το στρατό. Πάνω από το στρατό, χάσαν τον δρόμο. Και μπορούσαν να αναχαιτήσετε με συμβατικά όπλα. Όλα, δηλαδή με το μήνυμα τα 30 τα πολυβόλα. Είχαμε και δύο αντιεροπορικά τετράδυμα της Εθνοφουράς.
Μπορούμε να δεν μας δόθηκε εντολή. Δηλαδή είχατε επάρκεια εξοπλισμού να καταρρύψετε μέχρι και το τελευταίο αεροπλάνο. Φυσικά είχαμε. Αφού σας λέω αυτά ήταν, δεν ήταν βομβαρδιστικά ή τα φάντομα αν είχαν και εκεί, οι Τούρκοι δεν είχαν, εμείς είχαμε τα φάντομα, τα F4. Μπορούσαμε να τα καταρρύψουμε. Γιατί ήταν τακώτες, μεταγωγικά. Και περνούσα σιγά από ένα στρατόπεδο και δυστυχώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Χάθηκε. Πώς ερμηνεύεται, δηλαδή θεωρείτε ότι το να περνάει ένα τουρκικό αεροπλάνο πάνω από το στρατόπεδο της Ελδίκ, αυτό θεωρείται κάτι φυσιολογικό δηλαδή? Σας είπα, δεν γνωρίζω πώς σκεπτόταν ο διοικητής ή τι εντολές είχατε. Φαντάζομαι ο διοικητής δεν λειτουργεί σε αυτό φούλος. Από κάπου έπαιρνε και αυτός εντολές, από ανώτερος. Ποιος ήταν πάνω τον Νικολαίδη? Αν τώρα έπαιρνε εντολές από την Αθήνα, από το Μπονάνο, ποιος ήταν τότε ή έπαιρνε από τον Γεωργίτσα, από τον Γεφ, εγώ τον τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Γιατί σας είπα, ή από τον Ντενίση, αν έπαιρνε τον Γεφ, αλλά ο Ντενίση σας είπα, το πρασκόπημα έλειπε. Γιατί είχαμε ακούσει ότι ήταν αντίθετος. Ναι. Και είχε γυρίσει 15 το Ιούλιο, μετά την εκδήλωση του πρασκόπηματος. Έτσι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω από ποιον έπαιρνε ο Νικολαίδης εντολές. Λοιπόν, περνάνε πάνω από το κεφάλι σας κυριολεκτικά οι ντακώτες με τα επίλεκτα μεχμετζίκ από τα εξοντιστές. Και που τους είδαμε να ρίχνονται μετά από 2-3 χιλιόμετρα. Τους βλέπατε? Φυσικά τους βλέπαμε. Τι φαίνεται, η απόσταση μικρή ήταν. Ναι, και πέρα από τα... Αλλά δεν πιάνει μετά το αβελίνι και στο όπλο να τους καταρρύψουμε. Η ορολογία του εδάφους είναι τέτοια που είχαν... Είναι τέτοια, το στρατόπεδο σε λίγο ύψομα και βλέπαμε. Γιατί τότε σε... Ήταν ο κάμπος όλος Σπαρτά, δεν είχε διαδρακυπέα, δηλαδή η περιοχή μεταξύ στρατοπέδου Ελδίκ και του πρόποδες του πενταδάχτυλου που ήταν στο Κιόνελ, το χωριό Κιόνελ που ήταν η κύρια δέμψη του Ελδίκ, γιατί στο στρατόπεδο που ήταν μασχόζει ένα σειρματόπλεγμα ήταν λίγοι. Η κύρια δύναμη ήταν στο πενταδάχτυλο στους πρόποδες στο χωριό Κιόνελ, όπου εκπαιδευόταν και Τουρκοκύπροι από Τούρκους αξιωματικούς όπως μαθαίναμε. Δεν ήταν δηλαδή μόνο τα 650 άτομα. Ήταν περισσότεροι. Ωραία. Περνάνε τα αεροπλάνα, πάρουν το κεφάλι σας, κανένας δεν ανησυχεί, δεν παίρνει καμία διαταγή ή τουλάχιστον να πείτε τι γίνεται εδώ, παιδιά. Πού πάνε αυτοί? Τους βλέπετε απέναντι να πέφτουν έλεξη που τους θες. Δεν είπατε καλά τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ? Μα κοίταξε. Δεν ξέρω γιατί. Είχαμε δει και το αεροπλάνο που βομβαρδίζανε, που πετούσαν στον πενταδάχτυλο. Είδαμε και τα αεροπλάνα στο πενταδάχτυλο. Και μόλις βομβαρδίστηκε το στρατόπεδο, πέσανε οι πρώτες βόμβες στο στρατόπεδο και αρχίσαν, είδαμε τα αεροπλάνα, τότε μόνο δόθηκε να κάνουμε αντιεροπορική βολή. Μόνο όταν χτυπήθηκε το διοικητή της ΕΛΔΙΚ. Ουσιαστικά κατόπιν εορτής, να το πω, γιατί πλέον έχουν κάνει αυτή τη ρήψη των αξιωτιστών, έχουν πάρει θέσεις μάχης. Χάσαμε την ευκαιρία να καταρρύψουμε τις ντακώτες. Εντιγενέση. Και αφού πλέον έχουν κάνει αυτή η απόδοση στρατό. Στον αλεξοντιστών αυτό, πώς ήταν, 10-12 αντακώτες, πώς ήταν να πούμε. Συνολική δύναμη περίπου. Ναι, ξέρω, γύρω στα 300 άτομα, μάθαμε ότι ήταν. Τους οποίους αφήσαμε πρώτα να πατήσουν το έδαφος της Κύπρου. Και αυτοί μετά ενσωματωθήκαν με την κύρια δύναμη της Τουρδίκ. Μάλιστα. Και τότε αρχίσαμε να αντιδρούμε εμείς. Αρχίσαμε να αντιδρούμε εμείς, να κάνουμε αντιδρούμε, γιατί όταν βλέπεις τα αεροπλάνα να ρίχνουν τις πρώτες βόμβες, παθαίνεις, σοκάρεσαι, κρύος υδρότας υπάρχει, λες τώρα, έτσι πως είναι η αεροπορία, σε λίγο το στρατόπεδο θα γίνει αυτό. Γιατί άλλο να κάνεις εκπαίδευση για τον πόλεμο και άλλο να είσαι... Και να είσαι σε πραγματικές συνθήκες. Σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Αλλά μόλις αρχίσαμε την αεροπορική βολή, τα αεροπλάνα πλέον δεν κάνει την επίθεση. Είχαμε και τα δύο τετράδημα της Εθνοφράς, τα αντιεροπορικά, τα τριαντάρια, τα πολεμόλα και το ατομικό μας οπλισμό. Δεν είχε η ΕΛΔΙΚ βαρύ οπλισμό. Αλλά έστω, με αυτόν τον εξοπλισμό καταφέραμε να ρίξουμε αεροπλάνα. Αφού για μια στιγμή ένα αεροπλάνο βλέπουμε, παίρνει φωτιά, ο πιλότος πέφτει. Και τι γυρίζει και μας λέει ο Τσούπας ο υπολογαγός, ώρα του καλή. Δεν ξέρω αν θα δικαιώσει ο άνθρωπος. Στον αέρα δεν θα χτυπήσει τον πιλότο. Και να πέσει, λέει. Απογορεύεται, λέει, είναι διεθνής συνθήκης. Αυτό έχει νόημα που σας λέω τώρα. Όντως, έπεσε τελικά, δεν έπεσε κοντά σε εμάς, έπεσε μακριά μας. Έτσι,
άρχιζε ο πόλεμος. Εδώ είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο. Τι ώρα αρχίζει να εκδηλώνεται η επίθεση τουρκική, τι ώρα βλέπετε τα αεροπλάνα πέρα να πάρουν το κεφάλι σας? Τα αεροπλάνα, σε είπα, είδαμε 5,5 ώρα, γύρω στις 6 παρατέταρτο βομβαρδίστηκε το στρατόπεδό μας. Και αρχίζει κάτι τώρα η ίδια ελληνική δύναμη? Τότες, μόλις βομβαρδίστηκε. Ναι, τι ώρα βομβαρδίζει? Ναι, γύρω στις 6 παρατέταρτο, 5 και 45 το πρωί, ναι. Εκείνη την ώρα. Συγγνώμη, υπάρχει ένα διάστημα, περνάνε τα μεταγωγικά, γίνεται η ρήψη ηλεκτρική. Τα μεταγωγικά μέχρι να πάρει εκεί πέρα είναι 5 λεπτά, 3 λεπτά είναι, δεν είναι η απόσταση μεγάλη. Μάλιστα. Είναι 3 χιλιόμετρα, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Αμέσως μετά, μόλις πέρασαν τα μεταγωγικά, έγινε η ρήψη το βόμβες Ναπάλμ που είχαν απογορευτεί και από τον πόλεμο του Βιετνάμ στο διοικητήριο της ΕΛΔΙΚ και στο λόγο βαρέου οπλισμού. Γι' αυτό σε λέω. Δεν προλάβατε δηλαδή καλά να συνειδητοποιήσετε τα γεγονότα? Ναι, και γι' αυτό σας λέω. Το ξέρανε οι Τούρκοι, ήταν ενημερωμένοι. Πού ήταν το διοικητήριο, δηλαδή οι πιλότοι, ξέραν πού θα ρίξουν τις πρώτες βόμβες. Πού θα ρίξει? Στη διοίκηση θα ρίξει πρώτα. Πού θα ρίξει? Στο λόγο βαρέου οπλισμού. Εκεί χτυπήσαν πρώτα οι βόμβες, πέσαν. Και εκεί πλέον, ας πούμε, τραβάτε σκανδάλι και αρχίζετε κι εσείς πλέον να αμήνεστε ουσιαστικά σε μια επίθεση. Σε μια επίθεση όμως που αφού ξέρανε ότι γνωρίζανε από βραδείς, από μέρες βλέπανε ότι ο στόλος από την Αλεξανδρέτα κατευθύνεται προς την Κυρίνια. Το πυροβολικό της Εθνοφοράς που και εκεί ήταν Ελλαδίδες αξιωματικοί πιο πολύ και οι διοικητές όλοι, όπως ο Καλπουρτζής, ο αντισταγματάρης που τα οστά του φτάνουν την Πέμπτη στην Ελλάδα μετά από 47 χρόνια. Δεν ξεκίνησε το βράδυ στις 19 του μηνός να πάει στην Κυρίνια να λάβει θέση για να μην γίνει απόβαση. Αυτό ήταν με δική του επιλογή ή με τον Γιάννο? Γιατί εδώ ακούγα εμείς ότι λόγω του πραξικοπήματος υπήρχε μια σύγχυση των αξιωματικών, είπαμε που λέγαμε γρήμικοι, μακαριακοί. Και εκεί δεν έδωσε εντολή από το ΓΕΦ να πάει το πυροβολικό να κάνει κίνηση, πάει το πυροβολικό να κάνει κίνηση το βράδυ. Και έκανε την ημέρα εκεί και πολλούς τους βρήκε, λέει, επί των όπλων η τουρκική αεροπορία. Σκοτωθήκαν πάνω στα όπλα, μέσα στο στρατόπεδο, πριν βγούνε έξω στο χώρο για να πάει το πυροβολικό, μέσα στρατόπεδα. Είχε δηλαδή εθνοφορά πολλά θύματα. Στις 19 το βράδυ, στις 19 Ιουλίου πλέον, προσεγγίσουν τα καράβια. Τα πλοία, τα τουρκικά προσεγγίζουν. Το πρωί. Απλώς πλέαν. Ναι, προσεγγίζουν. 5,5 ώρα πατήσαν το 5 μίλι, ναι, της Κυρίνιας. Πότε γίνονται αντιληπτά τα πλοία, τα τουρκικά, ότι προσεγγίζουν την Κυρίνια? Και από ό,τι ξέρουμε από χαράματα της 20ης, ξημέρωμα. Υπήρχε χρόνος για τις δυνάμεις? Δεν υπήρχε. Έπρεπε το βράδυ το περιβολικό να πάει. Είχαμε απλώς εκεί πέρα κάποια τάγματα της Εθνοφοράς και κάποιοι καταδρομής ήταν πάνω στο πεταδάχτυλο, οι οποίοι όμως είχαν κατεβεί για το πραξικόπημα και μόλις προφτάσαν να μετακινηθούν, γιατί όπως έγραψε και κάποιος ένα βιβλίο απόστρατος, κύριοι πάτε για ύπνο, δηλαδή τους είπαν 19 του μηνός να πάνε για ύπνο, όλα είναι ήρεμα. Εμείς όμως στην ΕΛΔΙΚ, αυτό δεν το είπαν οι αξιωματικοί μας, όλοι οι αξιωματικοί και το βράδυ ήταν μέσα και προετοιμαζόμασταν να δεχτούμε την επίθεση το πρωί. Εμείς προετοιμαζόμασταν, δεν ξέρω γιατί, στο γεύτος είπαν κύριε πάτε για ύπνο. Γι' αυτό λέμε, μετά που τα σκεφτόμασταν, τι προδοσία παίχθηκε. Είμαστε λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες 20 Ιουλίου, σαν σήμερα, 20 Ιουλίου είμαστε, και πλέον η ΕΛΔΙΚ ξεκινάει κανονικό πόλεμο. Αφού έχει δεχτεί πλέον τα μεταγωγικά πάνω το κεφάλι της, ρήψη αλεξιπτωτιστών και στη συνέχεια βομβαρδισμό στο στρατόπεδο της. Στρατόπεδο. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις? Βάσει σχεδίων που μας είπαν το 64 και το 67, η ΕΛΔΙΚ θα επιτίθεται στο γειτονικό στρατόπεδο της Τουρδίκ και αφού καταλάβαινε το στρατόπεδο την εκεί δύναμη της Τουρδίκ, θα προωθούμεθα στο κύριο μέρος της Τουρδίκ, στο τουρκικό θύλακα, στο Κιόνιλι, το χωριό Κιόνιλι, όπου ήταν η κέδια της Τουρδίκ.
Όντως, το δεύτερο τάγμα πήραμε εντολή, το δικό μου που ανήκα και εγώ, να επιτεθούμε γύρω στις 10 η ώρα. Τώρα, από πάνω η αεροπορία, τα σπαρτάκια γότανε, ήταν μια λάθος εντολή. Βγήκαμε έξω από το στρατόπεδο και παραμείναμε έξω από το στρατόπεδο. Εν τω μεταξύ, εκτεθειμένοι. Το πυροβολικό της Εθνοφοράς άρχισε να βάζει στο Κιόνελι, στην κύρια δύναμη της Τουρδίκ. Το εναπομείνα ένα πυροβολικό, εμείς του πυροβολικού. Βλέπαμε ότι βομβαρδιζόταν το χωριό Κιόνελι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την αεροπορία. Εκείνη την ημέρα, αυτοί που βγήκαμε έξω, καθίσαμε μέσα στον ήλιο και μέσα στις φωτιές, σε μια θερμοκρασία πάνω από 50 βαθμούς. Να φανταστείτε για μια στιγμή, ήθελαμε να πιούμε νερό και μας φέραμε από μια υδροφόρα από πετρέλαιο και ήπιαμε νερό. Έτσι, είχαμε αντιμετωπίσουμε την αεροπορία και μόλις άρχισε να σουρπώνει, μόλις έπεσε ο ήλιος, εδόθη εντολή να προωθηθούμε μέσα από τον τουρκικό θύλακα, να επιτεθούμε στον τόπο της Τουρδίκ. Από τις 10 η ώρα το πρωί βγαίνετε από το στρατόπεδο και παραμένετε, απλά παραμένετε χωρίς να συμμετέχετε σε κάποια... Κάναμε αντιεροπορική βολή. Κανονικά, ήμασταν έξω από το στρατόπεδο, κάναμε αντιεροπορική βολή. Δεν υπήρχαν πεζοπόρα τμήματα. Ο λόγος που βγήκατε από το στρατόπεδο ποιος ήταν? Για να κάνουμε επίθεση στο χωριό Κιόνιλι, αλλά λόγω τότε το μέρος ήταν ακάλυπτο. Η αεροπορία από πάνω, πώς θα κάνουμε αυτή την επίθεση? Δεν γινόταν. Θα μέναμε δε και ο Μιλόν τώρα θα είχε μείνει εκεί πέρα και θα με βρίσκανε σε καμιά τάφρα. Δεν γινόταν, ήταν λάθος η εντολή αυτή. Μέρα μεσημέρα να κάνεις επίθεση σε ακάλυπτο μέρος. Μάλιστα. Χωρίς να έχεις αεροπορία εσύ. Αυτό που ακούγεται κατανοητό ακόμα και για μικρά παιδιά. Τι? Πώς δόθηκε αυτή η εντολή που υποτίθεται? Αυτό κοιτούσαμε ένα στον άλλο. Τι εντολή είναι αυτή? Πού θα επιτεθούμε? Γιατί ξέραμε από ασκήσεις, δεν επιτίθεσαι άντε να είναι καλυμμένο, να είναι ένα δάσος, να προχωρήσεις. Είναι απλή λογική. Και είχαν πάρει και τα Σπαρτά, μόλις είχαν θεριστεί ο Ιούνιος, είχαν θεριστεί όλο τον Ιούνιο, Ιούλιο. Τι κάνει? Πήρε και φωτιά και κυγόταν να κάνει επίθεση. Η αεροπορία από πάνω. Ναι. Ευτυχώς, εδώ την εντολή, λίγα μέτρα έξω από το στρατόπεδο. Ναι. Και θα σας πω και αυτό έγινε. Έτσι το βράδυ, μόλις έμπει στο Σούρουμπο, δίνεται εντολή, το δεύτερο τάγμα, να επιτεθούμε παρατεταγμένο όλοι οι άντρες και μας είπαν και από αριστερά μας θα ερχόταν ένα τάγμα Κυπρίων. Από ό,τι μάθαμε μετά δεν ήρθε, γιατί πήγε για ίνιση στο αεροδρόμιο. Γιατί υπήρχαν και εκεί πέγγε στο αεροδρόμιο μάχης. Προχωράμε, μόλις φτάσαμε. Εγώ έχω τον ασύρματο τώρα με τον λοχαγό μου τον Στραβόπουλο, Θεός χωρίς του πέθανε μετά εν ειρήνη, και πίσω ο διοικητής μας, ο Ανδροτόπουλος ο Μπάμπης, από την Αλεξανδρούπολη, με τον αγγελιοφόρο του. Ασύρματο εγώ περισσέξε, το διοικητή ο αγγελιοφόρος ασύρματο. Για μια στιγμή φτάνουμε στο Βεληνικές Ενόπλων, αρχίζω να μας βάζω. Πέφτουμε όλοι κάτι πριν εδώ. Προωθούμε εδώ που είναι τα, φωνάζει ο λοχαγός, επιλογία, προωθήσουμε να δεις που είναι τα μέτρα τμήματα. Κάνω λίγο έρπιν, βλέπω εδώ πέρα είμαστε, όλοι πριμιδών. Ακόμα όμως δεν είχε σουρουπώσει καλά. Λέει θα περιμένουμε, θα έρθουν κάτι άρματα της Εθνοφοράς. Οι λαδίτες χειριστές ήταν μέσα στα άρματα, παιδιά δικά μας, 107 σειρά, 105 σειρά. Ήταν από βραδύ στη χαρτί μερικά μέσα στο στρατόπεδο και μετά το πρωί. Το πρωί μάλλον η χαρτί. Ήρθαν κάθε δημιουργία, πήγαμε πίσω σε ένα άρμα. Εγώ με τον υπουργό Τσούπα. Ο Γραμματικάκης κρατούσε τον πολυβόλο το 30, Μπράουνικ. Μόλις έρχεται το άρμα και πέφτει κάτω, είχε το χέρι στη σκανδάλη. Φεύγουν οι σφαίρες, εξωστρακίζω στην ελπίστρια, τραυματίζεται ο υπολογαγός του Τσούπα στο πόδι. Ο Γραμματικάκης, ένας λοχίας, ο στρατιώτης ο Κασουτάκης, ο Μανώλης. Τα πρώτα θύματα δηλαδή. Με εντολή δικιά μου και δίνω στο εντολή του λοχαγού στο Μιχάλα, καλή αναλογία από την Καλαμάτα, όλο το καλή, τους πήρε εκείνο το βράδυ, εδώ να δείτε τα τραγικά που γίνονται, οι επιτελείς δεν στείλανε τραυματιοφορείς, ούτε το ασθενοφόρο, την άμπουλα που τη λέγανε τότε μαζί μας. Και έχετε τραυματίες. Έχουμε τραυματία
και αναγκάζομαι να στείλω δυο στρατιώτες να τον πάρουν το Τζούπα στο χέρι έτσι με το ένα το πόδι, να πάει δηλαδή γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο, είχαμε απαγκρέψει το στρατόπεδο, οι τραυματίσεις με τα πόδια να πάνε στο στρατόπεδο και από εκεί να τους πάνε στα διάφορα νοσοκομεία που λειτουργούν, είτε στο νοσοκομείο της Λευκοσίας, είτε σε άλλες κλινικές ή σε κάποια σχολεία που λειτουργούν σε άλλα νοσοκομεία. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Έτσι, με εντολή του λογαγού, επιλογές γίνομαι και δημιουργήτης, δημιουργία, γιατί με νέα κέφαλη τώρα. Πίσω από τα άρματα πλέον τώρα προχωράμε. Έπεσε και το σκοτάδι. Τώρα η προέλασή μας ήταν πιο εύκολη. Για μια στιγμή τα άρματα βρίσκονταν τερματική τάφορο μπροστά. Και λέμε τώρα, σταματάνε. Τόσα χρόνια δεν ξέρανε δική μας αν υπήρχε μπροστά τερματική τάφορο. Τόσα χρόνια, από το 60 ήταν εκεί πέρα η Τουρδίκ, η Ελδίκ. Δεν είχαμε εμείς κάποιους κατασκόπους να ξέρουμε αν υπάρχει τερματική τάφορο. Ήταν δύσκολο να εντοπιστεί αυτή η τερματική τάφορος. Φαντάζομαι ότι σε ακάλυπτο χώρο. Φυσικά. Και ένας αγρότης Φερρυππίν που έχει ένα χωράφι εκεί δεν το ήξερε. Δεν ξέρω πώς λειτουργούσαν. Έτσι τα άρματα σταματήσαν. Άρματα δηλαδή ρωσικής κατασκευής, τα αυτά φτέστε να μου και κάτι BTR με λάστιχα. Μην νομίζω ότι ήταν μη 48 και λέω πάρτε. Τα μισά μείνανε μετά, ναι, ξεπερασμένα. Τα μισά είχαν μείνει στο πραξικόπημα, είχαν χαλάσει 4 μέρες και μένα λίγα πλέον για την επίθεση για τους Τούρκους. Σταματάμε, πήρε το σούρουπο και έχουν οι Τούρκοι και σε σχήμα πι πολυβολία. Και εμείς έχουμε μπει τώρα, όπως είπατε προηγουμένως, στο στόμα του λύκου. Μας χτυπάνε από μπροστά και πλαγιομετωπικά, παντού και πλευρικά. Είμαστε πίσω από το άρμα. Εμείς 4 μέρες, 5 μέρες από τις 15 να κοιμηθούμε. Τα παιδιά μες στο καράβι σε 107 σειρά, 7 μέρες μες στο καράβι. Από τις 15 στα 19 γύρω, ζαλισμένες και αυτά. Να κοιμούνται, εδώ να πέφτουν οι σφαίρες από πάνω σου και να κοιμάσαι, το πιστεύεις αυτό. Τα μάτια μου να μην μπορεί, γιατί να φωνάζει ο λογαγός. Ναι, επιλογία να μην κοιμηθεί κανένας. Και να κάνει απότιμους κινήσεις στο άρμα και να σπάνουν κοντάκια. Για μια στιγμή φωνάζω από δεξιά, μας στηρίζουν τα πολυβόλα. Μας στηρίζουνε. Δίπλα μου ένας λοχίας. Μετά το γνώρισα από την Παναγία Χαλκιδικής, ο Τσιπινιάς ο Βασίλης. Φωνάζω, χτυπήσε το πολυβολείο δίπλα, μας στηρίζει. Και τι μου απαντάει από μέσα ένας υπολογαγός, λέει, τραυματίσει και ο πυροβολητής μου. Συγγνώμη το λέω, το άρμα δεν μπορεί να πάει, τι θα το κάνει το τριαντάρι τον πολυβόλο, τι είναι αντιαρματικό όπλο. Καθελωνόμαστε εκεί πέρα. Για μια στιγμή η νύχτα έγινε μέρα. Πετάξανε φωτοβολίδες όλμου μεγάλες. Ξέρουμε όταν πέφτει φωτοβολίδα μένεις ακίνητος. Δεν κουνιέσαι ούτε αριστερά, ούτε ξέρεις, τα ξέρεις φαντάρος, μένεις εκεί πέρα. Μόλις σβήνει η φωτοβολίδα πρέπει να αλλάξουμε θέση, αλλάζει το άρμα και εμείς. Σκουντάω το λοχεία δίπλα, το γνώρισα πού ήταν ο λοχείας. Το καλοκαίρι είπα αξιωματική, πάνω στη φόρμα την πράσινη ήταν άσπρα τα σαρδέλες που λέγαμε. Ρε λοχεία το λέω, δεν ξέρω τώρα τι Τσιπινιάς, τα παιδιά τα γνώριζα λίγο. Το σκουντάω, ρε λοχεία το λέω, ξύπνω, νόμιζα κοιμάται. Λέω δίπλα μου τον υπουργό το σουχλάκι, από τον πέμπτο λόγο πλέον ήταν από τον έκτο. Λέω, υπολογαγή, λέω, νεκρός αυτός φαίνεται από περιέργεια. Σηκώθηκε να δει τι γίνεται. Τον πήρε η ρηπή εδώ πέρα. Εγώ είχα χώσει το κεφάλι η ερπίστρια που έκανε ένα ψωματάκι και άκουγα τις σφαίρες να εξωστρακίζονται στο κράνος. Αλλά μας είχε εντοπίσει. Αφού άλλαξε το άρμα, έπρεπε να αλλάξουμε κι εμείς. Πήγαμε παραπέρα, σε λίγα μέτρα, από το λοχείο του Τσιπινιά. Έτσι καθυλωθήκαμε όλη νύχτα εκεί πέρα. Με το πρώτο φως της ημέρας όμως, η αεροπορία θα είχε κάνει την εμφάνισή της. Και εμείς το μέρος ήταν ακάλυπτο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Έτσι, βλέπω για μια στιγμή, είμαι με το έρχεται ο άνθρωπος της κέντρας, είχε προωθεί πιο μπροστά, με την τρίτη δημιουργία. Εγώ ήμουν στη δεύτερη. Μιλάει ακριβώς παπά επιλογία.
Τι κάνουμε, δεν ξέρω. Ο διοικητής που είναι, δεν ξέρω για μια που είναι. Εμφανίστηκε και ο διοικητής. Ο Ανδρουτσόπουλος, ο ταγματάρχης, ο διοικητής του τάγματος. Λέω πιστοχώρηση. Όντως, ο πιστοχωρούμε. Φεύγουν αυτοί με το άρμα και ο διοικητής και μένω εγώ τώρα με τον αντιπασπιστή. Το Γκέντρα. Με λέει, Παπα, είναι επιλογή, πού πάμε. Φαίνεται το βράδυ έπιν και την πηξίδα που έγινε είχε ο Κέντρας, τον έψησε κάπου φαίνεται. Δεν μπορούσε να προσανατολιστεί τώρα. Είχα βγει πρώτη φορά. Μόλις άρχισε να σουρουπώνει. Ξέρεις, εκείνο το σκοτάδι είναι το χειρότερο. Κάνουμε δεξιά, λέω, αριστερά που λέω, είχε μια στοιχεία δέντρο που ήταν στον τουρκικό θύλακα που ήταν ο σταθμός του Μπαϊράκ. Λέω, εδώ είναι τουρκικός θύλακας, εμείς πάμε όλο ευθεία και δεξιά. Το πολύ που να πούμε στη θάλασσα, στο ρωτό, μετά από όσο γύρω στα 4 χιλιόμετρα. Όντως, επειδή με το φως την πρώτη σημεία θα άνοιξε, με γρήγορο βήμα και ξαποστημένα από όλη τη νύχτα και από όλες τις σημαίες την κούραση, φτάνουμε έξω από το στρατόπεδο. Το στόμα μας είχε ξεραθεί. Όλη νύχτα χωρίς νερό, θυμάμαι... Δεν θα σας διακόψω, αλλά μέχρι στιγμής όλη την αφήγηση δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε είστε τουλάχιστον τρεις μερόνυχτα χωρίς ύπνο. Τι τέτοιες, 15, 16, 17, 18, 19, δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Λαγοκοιμόμασταν. Για φαγητό και για νερό δεν... Ξηρά τροφή, τίποτα, ξηρά τροφή δεν είχε εκείνες τις μέρες. Μας φέρανε εκεί που δηλαδή εγώ είχα να πατήσω στο στρατόπεδο 4 μέρες. Ναι, μας φέρανε νερό και ένα σάντουιτς να φάμε. Αυτό. Ναι, δεν λειτουργούσε κανονικά. Ήταν σαν να ήταν εκστρατεία. Και να πω επιχείρηση. Κάτι τώρα την αφήνεις και συγγνώμη που διακόπτω, αλλά... Όχι, σε παρακαλώ. Με ποια έννοια, ότι εδώ βγαίνουν όχι ερασιτεχνισμοί, κάτι χειρότερο. Συμπεριφορές δηλαδή, οι οποίες δεν συνάντουν με συμπεριφορά ενός οργανωμένου στρατού, αλλά με κάτι άλλο. Μα δεν σας είπα. Ξεκινήσαμε για επίδεση χωρίς να υπάρχουν τραυματιοφόροι, χωρίς να υπάρχουν το ασθενοφόρο για να πάρει τραυματίες να γυρίσει πίσω. Γιατί τέτοια οργάνωση. Αυτά σας είπα, θα απευθυνθείτε στους υπεύθυνους που δυστυχώς που κανένας δεν τιμωρήθηκε. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια γενικότερη ανοργανωσιά που υπήρχε και από πριν ή αυτή η ανοργανωσιά προέκυψε μέσα στο σχέδιο. Μέσα από την αφήγησή μου όλα αυτά θα τα όπως τα καταλαβαίνετε. Τα λέω τόσο απλά και καθαρά που θα τα καταλάβετε και συνέχεια. Όπως είπαμε το πρώτο φρόνο της ημέρας θα έπιανε η αεροπορία θα έβαζε πάλι και έτσι με εντολή του διοικητή επιστρέπω στο στρατόπεδο. Πίσω, έξω από το στρατόπεδο, μόλις πήγαμε. Τραγικό που ήταν. Το βράδυ στην επίθεση, το συμπολεμιστή που είχα από το μακροχώρι που ήταν μαζί μου, ο Μανώλης Ολίας, είναι οδηγός του διοικητή. Είναι μένα με το διαβαστή μέσα. Όταν έπεσε πριν πέσει η φωτοβολία, του λέω: κατέβηκα από το τσιπάκι του. Τι κάνεις, έχει στόχος, λέω. Κατεβαίνω από το τσιπάκι, το στοιχείο μου, ο αστήματος σύγχυσε, γιατί δεύτερο στοιχείο δεν είχα μαζί. Μπαταρία δηλαδή, για να μην πέσει τα χέρια των Τούρκων, το βάζω το ασύρματο, το PR6 και πάω στο τζιπάκι. Περνάει εδώ πέρα, ανεβαίνει ο Μανώλης πάνω Λίες στο τζιπάκι. Στην οπισθοχώρηση, βλέπω τον επιλογία που είχαν φύγει τα παιδιά της 104-19 του μηνός. 21 τα ξημερώματα, τους βλέπω μπροστά μας. Ρε, Ανδρέα, το λέω, ποιος είμαι, λέει. Τι ποιος είμαι, με δουλεύεις, τώρα το λέω. Ο Θανάσης Στάκους είμαι. Δεν ξέρεις πώς είσαι, λέει. Τώρα που θα πας με στο στρατόπεδο θα δεις μόνο τα μάτια μας και τα δόντια μας. Είχε καεί που είπαμε ο κάμπος. Τρώγαμε χώμα εκείνο το βράδυ για να καλυφτούμε. Είχαμε μαυρίσει. Είχαμε γίνει αράπηδες. Όντως ήρθαν τα παιδιά, κάτσαν στη θέση μας έξω από το στρατόπεδο. Πήγαμε μέσα εμείς. Πληθήκαμε λίγο να πιούμε νερό. Μαθαίνουμε ότι τραυματίστηκε ο λοχαγός μας. Μέσα στο άρμα που είχαν μπει, είχε νταλαπάρει, τραυματίστηκε και έτσι αναλαμβάνει τη διοίκηση του λόχου 21 των μηνών ένας κυπριακής καταγωγής λοχαγός, Ιωαννίδης ο Λούης, ο οποίος του χάσαμε το περασμένο Νοέμβριο. Πραγματικό παλικάρι και από ό,τι είχαμε μάθει ήταν και αγωνιστής της ΕΟΚΑ 55-59, είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε μπει σχολή Ευελπίδων. Αναλαμβάνει τον λόγο αυτός τώρα.
22 του μηνός ανέλαβε το λόγο, μία μέρα κενό, μέχρι να έρθουν, γιατί όπως είπαμε, η 103 σειρά τη βρίσκει εισβολή έξω από την Πάφο. Και μόλις τον πάθανε τα παιδιά, ανεβήκα πάνω στο κατάστημα και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Όντως, ο κυβερνήτης του αρματαγωγού Λέσβο, ο Χατρινός, πήρε εντολές από το διοικητή της Πάφου, έβαλε κατά του τουρκικού θύλακους στην Πάφο, τον εξεδευτέρωσε, κατεβήκαν τα παιδιά και όλη τη νύχτα διασκήσαν το Τρόοδος, 20 το μηνός το βράδυ, χωρίς φώτα να μην γίνονται λεπτά τα φορτικά που τους μεταφέρανε, κάτι φάουν της Εθνοφοράς, ήρθαν στο στρατόπεδο ξημερώματα. Δηλαδή, να το τονίσουμε αυτό, τα παιδιά, οι Έλληνες της 103, ενώ είχαν το απολυτήριο στο χέρι. Θα πηγαίνουν το απολυτήριο από την Ελλάδα, από την Ελλάδα το πήραν το απολυτήριο. Από την Ελλάδα. Θα πηγαίνουν και θα το πήραν την Ελλάδα το απολυτήριο. Ενώ επέστρεφαν στην ασφάλεια της Ελλάδας, γύρισαν πίσω οικειοθελώς. Γυρίσαν πίσω και από ό,τι μαθαίναμε, διάβασα, είχα και χαρτιά της διαταγής εκείνης μετά, ότι είχε εντολή ο Χαδρινός να γυρίσει πίσω. Αλλά μετά, λέει, και με άλλη εντολή γύρισε πίσω να πάει να κατευθεί προς τον Ρόδο. Αλλά μετά, με δεύτερη εντολή, γύρισε πίσω, άφησε τα παιδιά, τους συναδέλφους μας στην Πάφο και ήρθαν το πρωί της 21ης Ιουλίου μέσα στο στρατόπεδο. Αυτό έγινε κατόπιν εντολής των άνωθεν. Ναι, πήρε από την Αθήνα εντολή, την Ελλάδα. Αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη των... Οι συμπολεμιστές μου ανεβαίναν πάνω και λέει θα γυρίσουμε πίσω, λέει θα πέσουμε στη θάλασσα. Θα πάμε κολυμπώντα. Φυσικά τα παιδιά, οι συνάδελφοί μας. Λέει αφήσουμε τους φίλους μας εκεί πέρα, γι' αυτό σε λέω είναι το κάτι το... Μόνο η ψυχή του Έλληνα θα μπορεί να το κάνει αυτό. Τώρα ανατριχιάζω. Ανέβηκα πάνω στο κατάστρωμα που δεν ξέρω να γυρίσουν τα μπόφορτο, τα πολυβόλα του καραβιού, πήγανε και... Καθίσανε πίσω από τα πολυβόλα αυτά τα μπόφορ και βάζανε κατά τον τουρκικό θύλακα στην Πάφο. Δηλαδή αυτό ήταν συγκινητικό, συγκλονιστικό, θα τα μάθαμε τα παιδιά. Μόλις ακούσαν στα τρανζίστορ. Πότε εσωματώνονται τώρα? Εσωματώνονται, ήρθαν 21, όταν γυρίσαμε εμείς από την επίθεση του Κιόνιλη, τους βρήκαμε μέσα από το στρατόπεδο και έξω, που είχαν έρθει. Ήρθανε μέσα, το πιο τώρα. Συνεδείξη τα κράτη ήταν 950, ούτε ένα παραπάνω. Γι' αυτήν την κύρια δύναμη. Τα παιδιά που ήρθανε, αυτά τις 103 Ελλάς, πολεμούσανε και στον πρώτο τρίτο και στον δεύτερο χωρίς κράνος, με τον Τζόκερ. Και με τα όπλα που πήρανε, δεν είχαν άλλα όπλα, σπάσανε τις αποθήκες, ανοίξαν ο γραμματέας μου, το συνδέοντο, ο Βλάχος που ήταν διαχειριστής με τον Τζίτσικα, τον υπολανοίξαν τις αποθήκες και πήραν τα FNI. Τα FNI πρώτη εμείς τα χρησιμοποιήσαμε τότε. Σαν ελληνικό στρατό. Ήταν σε αποθήκε μέσα στο στρατόπεδο της Ελδίκ. Εφεδρικός οπλισμό. Δεν ξέρουμε για πού ήταν και πού κατέ, δεν ξέρουμε. Ήταν, γιατί υπήρχε, τα πήραμε απλώ όμω τι. Εκεί ο τόπο δεν ξέρουμε να το χειριστούμε. Αλλά όταν είσαι παλιό πολεμιστή, μα είπαν είναι τα αέρια, από πάνω αέρια. Στο ένα είναι βολή καταβολή, στο έξι είναι βολή καταρρυπά. Είχαν και δύο όπτε, τι οποίε δεν τι ξέραμε να τι πάρουμε. Τέλο πάντων, μάθαμε τα χειριστήκαμε. Και αυτό το όπλο. Εκπαίδευση, δηλαδή, στα όπλα αυτά. Μόνοι μας το πήραμε και το χειριστήκαμε μόνο τα παιδιά. Μετά πήραμε και εμείς, γιατί ήταν πιο καλό το όπλο αυτό. Γιατί δεν είχε 8 σφαίρες, 8 σφαίρες θαλάμιδες μέσα έπαιρνε. Έπαιρνε 18 σφαίρες. Ήταν καλύτερο και πιο καλό ήταν το όπλο αυτό. Πολύ καλό ήταν. Και έτσι φτάνουμε 21 το μηνός, μέσα στο στρατόπεδο όλοι. Αρχίζουν οι Τούρκοι να μας πούμε, το ίδιο σκηνικό. Αντιεροπορική βολή εμείς στα αεροπλάνα που ερχόταν και βλέπαμε το πυροβολικό τώρα. Άλλο ύψος όμως τα αεροπλάνα, όχι όπως τα... Όχι, τώρα δεν μπορούσα να κάνω βήθηση τα αεροπλάνα όπως πρώτα. Και δρούσε και το πυροβολικό, τα αντιεροπορικά που είχαμε μέσα της Εθνοφοράς και βλέπαμε να βομβαρδίζεται η Τουρδίκ. Το πυροβολικό έβαζε συνέχεια αυτές οι μοίρες που δεν πληγήκαν από την τουρκική αεροπορία. Φτάνουμε στις 22 του μηνός, το απόγευμα που δίνεται και η Συρία. Ναι. Σαν τους εχθροπραξίες. Εσύ είσαι που το λες. Μόλις οροπώνει, με λέει ο υπολογός του Μητσόπουλος, επιλογία. Πάρε τη λοχεία του Βενιανάκη, 5-6 άτομα, βγείτε έξω από το στρατόπεδο για ακροαστικό φυλάκιο. Μήπως τα πεζοπόρα τμήματα έρθουν οι Τούρκοι να είμαστε έξω. Εμείς είμαστε στο στρατόπεδο όπως είναι
αυτό το στρατόπεδο, το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου εδώ πέρα, είμαστε δυτικά. Μπροστά, με φόντο την Τουρδίκ, είναι ο έκτος λόχος. Βγαίνω εγώ έξω από το στρατόπεδο και έχουμε πίσω, έξω από το στρατόπεδο, είναι παρατεταμένος ο λόχος Δικαίου Συντάγματος. Μάλλον όχι. Στην πρώτη φάση είμαστε όλοι οι λόχοι μέσα, ο λόχος Δικαίου Συντάγματος έξω, λίγοι, και ο έκτος λόχος μόνο ήταν σταθέρετα στην Αμόχωστο, στη Σαλαμίνα, στην αρχαία Σαλαμίνα, εκεί κοντά ήταν. Βλέπουμε τους Τούρκους, παρέλεψα να σας πω, στις 20 το πρωί όταν μπήκαμε μέσα στο στρατό της Τουρδίκ, ήταν κενό. Αυτοί αποβραδίστηκαν το Ραμαζάνι. Είχαν αφήσει τα μεγάφωνα, παίζανε και φύγανε. Πήγαν στην Τουρδίκ, στο χωριό Κιόνελη. Όταν πήγαμε εμείς το πρωί μέσα, το στρατό ήταν άδειο. Απλώς παίζανε μόνο τα μεγάφωνα. Έτσι, εγκατασταθήκαν εκεί μέσα, καθίσαν δύο άρματα. Έξω στο ύψομα Α ήταν στο κρυσάκι του Αγίου Γεωργίου. Το ύψομα Α1, έξω από το στρατόπεδο, στα 70 μέτρα, ήταν ο αείμνηστος Καπαρδόνης ο Αρχιλοχίας, που τον είχα σταλείψει στη Νέα Σάντα. Ήρθε 17-18 στην Κύπρο, ο Αρχιλοχίας ανέλαβε διμερίτης στη θέση του Τσούπα που αυτό γίνεται στη δεύτερη φάση. Όχι, μπερδευτήκαμε λίγο τώρα με τα γεγονότα. Τα γεγονότα μένουμε 20 Ιουλίου. Οι διμερίτες μας είναι λείπει ο Τσούπας γιατί τραυματίστηκε. Έτσι είναι ο Μητσόπουλος μόνο τώρα διμερίτης. Ακέφαλη η δεύτερη διμερία. Και αναλαμβάνει ο Σκαπαρδόνης, ο Αρχιλοχίας. Βλέπουμε τους Τούρκους να έρχονται, παρότι ήταν η κυχηρία. Και οι Μεχμετζίκ μαζί τους. Βλέπουμε, προχωράνε, λέει, αφήστε τους. Εμείς εδώ μεταξύ, όπως σας είπα, όπως μας κάνουν αυτοί, γιατί το ίδιο και εμείς. Οργανωμένοι ωραία, σε ύψομα εμείς, αυτοί έρχονται από κάτω, τους βλέπουμε. Στο ύψομα Α1 υπάρχουν πολυβόλο, τα δύο άρματα δεξιά. Λέει, θα τους αφήσει, θα πλησιάσουν και θα πλησιάσει, θα ρίξουμε πυρ. Πέφτει νύχτα όμως, αυτή τα μακριά, έρχονται σιγά σιγά. Για μια στιγμή, ακούμε φωνή, ακούστηκε ο Αρώνης, ο λοχαγός. Άλτε εσύ, λέει. Αυτό δεν είχε βγάλει ακρόστικο φυλάκιο. Έλα ρε, μα δικό σας είμαι. Δικό σας είμαι, αμέσως άρχισε το πυρ. Είχε φτάσει δηλαδή ο Τούρκος μέχρι τα σειρματοπλέγματα. Και αρχίζει το πυρ. Αρχίζει μια μάχη που κράτησε σχεδόν μέχρι το ξημέρωμα. Εκείνο το βράδυ πολεμούσαμε με τόσο μίσος. Θέλαμε να πάρουμε το αίμα γιατί είχαμε χάσει και το βράδυ 19 παλικάρια. Ο Λοχιές ο Τσιπνιές ήταν ένας που σκοτώθηκε δίπλα μου. Και μετά ήταν και άλλα παιδιά από το λόχο μου. Θα τα πούμε συνέχεια. Αυτό να το διευκρινίσουμε, να γίνει απόλυτα σαφές ότι πλέον επιτίθεται στο στρατόπεδο της Ελβίκ. Μας κάνουν επίθεση. Παρότι εδώ την κυχηρία, αυτή μα επιτίθεται. Μιλάμε για σειρματοπλέγμα, εννοούμε το σειρματοπλέγμα του στρατοπεδοπέδου. Έφτασε δηλαδή τη απόσταση αναπνοή. Μα έρχονταν, επίθεση, λέω. Είχα τόσο μιλάει η νύχτα, ήταν εκεί το βράδυ, δεν είχε ξαστεριά. Ερχόταν, πλησιάσαν μέχρι το κοντά, μέχρι το σειρματόψιμο. Που του πήραμε, του λέω, Αρώνη, άλλε ή άλλα, λέει, και ξέραν ελληνικά. Ναι. Ξέραν και ελληνικά. Αρχίζει μια μάχη, σας λέω, και πολεμούσαμε με τόσο μίσος. Σώμα με σώμα, ουσιαστικά. Σώμα με σώμα, ουσιαστικά ήταν. Το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας, είδαμε πτώματα Τούρκων, να πούμε. Αφήσαμε, εκεί, Δημήτρη, είπα, Θεέ μου, ας είναι εδώ, ας σταματήσει. Όταν βλέπεις με τα μάτια σου νεκρούς, και αυτός ο ένας ο νεκρός που ήταν δίπλα και πέτα πια κοντά, και αυτός φορούσε, το είδαμε όλοι, και σπέραζε το είδε, όλοι το είδε μετά. Χρυσό σταυρό, είχε σταυρό και είχε και μια φωτογραφία τη Χούλια, ο Τούρκος. Τούρκος. Φορούσε χρυσό σταυρό. Ναι, είχε σταυρό και μια φωτογραφία τη Χούλια, τη οποίου που όλοι στα νιάτα μας, εμείς στη δικιά μου την ηλικία, βλέπαμε τα τουρκικά τέργα εδώ που ερχόντανε. Ναι, μπράβο αυτό. Και Τουρκάν Σοράε πια ήταν εκεί κι αυτός. Έτσι μάσαν τους νεκρούς τους. Αρχίζει η κυχηρία. Έγινε. Ναι, μάσα τους νεκρούς τους, φύγανε με τα ενωμένα έθνη.
Μετά μαθαίνουμε ότι αρχίζουν στη Γενέβη συνομιλίες μεταξύ του Μαύρου, του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, γιατί ήρθε και ο Καραμάλης μετά, πλέον μετά από μερικές ημέρες. Είμαστε 23 του μηνός, αυτά αρχίζουν από 24-25. Από την Τουρκία ήταν τότε ο Υπουργός ο Γκιουνές και από εκ μέρους της Κύπρου ήταν ο Κλειρίδης, ο Έμνος Κλειρίδης. Τι γίνεται τώρα? Με απόφαση της διοίκησης μένω μέσα στο στρατόπεδο δύο λόχοι. Ο τέταρτος ο δικός μου, που πιάνει η ευθύνη του στρατοπέδου απάνω από τον όρχο οχημάτων, ας πούμε, από δυτικά μέχρι μπροστά τα μαγείρια, το μισό του στρατόπεδου. Ο δεύτερος λόχος πιάνει την περιοχή που τους χωρίζει ένα σειρματόπλοιγμα με τους Τούρκους. Ένα τμήμα του λόχου δικαίου συντάγματος έξω. Εδώ πάλι έρχεται η ευθύνη της διοίκησης, που αφήνεις να πολεμήσει ο λόχος δικαίου συντάγματος, ο καψιμητής, ο γραφιάς, ο διαβιβαστής, που μπορούσε να κάτσει ένας άλλος λόχος. Λογικό. Δεν αφήνεις, να πούμε, το γραφιά να κάνει να πολεμήσει, θα πολεμήσει όλο ανάγκη. Αλλά τη στιγμή που έχεις επιλογή για άλλο λόχο. Έτσι μένει ο λόχος δικαίου συντάγματος, ένα τμήμα του λόχου βαρέου οπλισμού. Σύνολο γύρω στα 318 άτομα. Είμαστε μέσα στο τόπο, όπως είπα, οι δύο λόχοι. Ο τέταρτος, ο δικός μου, του δευτέρου τάγματος. Ο δεύτερος από το πρώτο τάγμα, ο λόγος δικαίου συντάγματος και αντιμέτωπο του λόγου δικήσεω, του λόγου βαρέου πλεισμού. Τουλβό, έτσι λίγο ήταν τότε, λόγος βαρέου πλεισμού. Καθόμαστε, φεύγουν όλοι, μένουμε πλέον μόνοι μας μέσα στο στρατόπεδο. Ο διοικητής μας που μας είχε αναλάβει, ο Ιωαννίδης, ο Ρούης, ο λογός, ο Μωσαήμνεστος, μας λέει, παιδιά, κοιτάξτε τον πλεισμό σας, να εφοδιαστούμε με πυρομαχικά, να σκάψουμε όπου μπορούμε τα ορίγματα, πολυβολία, και μην φανταστείτε ότι υπήρχαν πολυβολία με τσιμέντα επάνω, ξύλα, λαμαρίνα και χώμα. Αυτό. Και κάτι ορίγματα υποτυπώδης. Τι δυνατότητα είχαν αυτά? Σκάψτε, λέει, γιατί έρχεται και ένας εσκαφέας να κάνει μια αντιαρματική τάφρο περιμετρικά του στρατοπέδου. Μόλις με εντολή των ΗΕ, τον Τζόνιδον, τον Άγγλων, το διώχνουν. Απλώς εμείς έχουμε τώρα ένα ακροαστικό φυλάκιο στο ύψωμα Α1, έξω από το στρατόπεδο. Έτσι περνάνε οι μέρες μέσα στο στρατόπεδο. Με το δάχτυλο σκαβάλι. Με το δάχτυλο σκαβάλι, και ακούμε τώρα το ραδιόφωνο ότι οι Τούρκοι κατεβάζουν στρατό, κατεβάζουν βαρύ πυροβολικό, κατεβάζουν άρματα. Δεν βλέπουμε τίποτα, μόνο τα ακούμε αυτά. Ώσπου 12 το μηνός ήταν, 13 Αυγούστου. Ξέρεις, άρβυλα βράδυ δεν βγάζουμε τώρα. Μόνο την ημέρα βγάζαμε λίγο τα άρβυλα. Πέραμε τις κάρτες και ζευγάρια, ξερενότα τις βάζαμε. Με τα άρβυλα κοιμόμασταν. Από τις 15 Ιουλίου αυτό. Από τις 15 Ιουλίου. Άρβυλα δεν έχουμε βγάλει καθόλου. Τώρα ποτέ στις 14 Αυγούστου. Ναι. Με εκείνη τη ζέστα, το βράδυ να κάνει ψύχρα, το βράδυ έβαζα μία μπέτα και βάζαμε πάνω. Γιατί έπρεπε να κάθεσαι, να φυλάμε τα μάτια, το μισό μάτι να κοιμάσαι. Δεν ξέρω συμβεί, γιατί μαθαίνουμε κατέβηκε πυζικό. Ώσπου στις... Συγγνώμη να διακόψω λίγο. Εν τω μεταξύ, από τις 21-22 Ιουλίου που πλέον γίνεται η εκεχηρία μέχρι τις 14 Αυγούστου, το διάστημα αυτό που είστε με το δάκτυλο της σκανδάλι, οι Τούρκοι πλέον έχουν μπει και έχουν πλέον καταλάβει ένα τμήμα. Οι Τούρκοι τι κάνουν? Εδώ έτσι το ρυθμό πολύ ωραίο. Κατάλαβα ένα μικρό τμήμα, τίποτα. Ναι. Είχαν και πλάι πόλεις. Οι Τούρκοι βλέπουν δεν μπορούν να προχωρήσουν με αυτήν την αποβατική δύναμη που είχαν. Τι κάνουν? Αυτοί θελήσαν την εκεχηρία. Γιατί στον πρώτο γύρο χάναν τον πόλεμο. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Έστω με αυτή τη διαλυμένη θηνοφορά του προσκόπημα, με το ένα οργανωμένο σύνταγμα και εμείς που με λάθη μας, αλλά ήμασταν πιο έμπειροι, καταλάβανε. Εκμεταλλευτήκαν αυτό το διάστημα από τις 23 μέχρι 14 Αυγούστου, κατεβάσαν 40.000 στρατό, 300 άρματα, βαρύ πυροβολικό και όλμους 4 και 2 κιλιστών. Τα οποία έτσι δεν γίνονται με αόρατα, αυτές είναι οι πομπές, είναι ορατές, είναι γνωστές, υπάρχουν μάλιστα και πλοία, λέει, τα οποία βλέπουν τις κινήσεις και ενημερώνουν, το αρχηγείο είναι ενημερωμένο. Εδώ
μπαίνει αυτό που, με τις ερωτήσεις που θα απαντάω, σε ερωτήσεις δεν θα λέω εγώ τι θέλω. Και εμείς πληροφορηθήκαμε ότι δύο υποβρύχια, το Γλάφκος και το Ονειρεύς, που είχαν αγοραστεί το 1972 από την Γερμανία, πλέον από τη Ρόδο για την Κυρίνια. Αλλά με εντολή μετά το αραπάκι που μάθαμε, το τότε Ναυάρχο, γυρίσαν πίσω. Με εντολές εκ των άλλων δεν ξέρουμε τι γινόταν τότε στην Ελλάδα. Εμείς δεν ξέρουμε το γεγονό της Ελλάδος. Εκεί γιατί ακόμη δεν είχε έρθει ο Καραμαλής, έρχεται 23 μήνα δεν είχαμε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Παραιτήθηκε τον Ιωαννίδη, παραιτήθηκε τον παρετήσα, δεν ξέρουμε τι έγινε. Μπονάνος, Παπα-Νικολάου, της αεροπορίας, Αραπάκη και αυτοί όλοι, Ντάβος. Αυτή η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μα στη Γενέβη πλέον εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση, ναι. Ο Μαύρος στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, άρα πλέον μιλάμε, ναι, με όρους άλλου. Ναι. Κυβέρνηση Καραμαλή τώρα. Αλλά λέμε εδώ πέρα, ναι, ότι στην πρώτη φάση πλέον τα υποβρύχια προς την Κυρίνια και δόθηκε εντολή πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ναι. Και μετά τα μαθαίνουμε, λέμε γιατί δόθηκε εντολή να γυρίσουν πίσω τα υποβρύχια. Έτσι. Γι' αυτό πλανάτε τώρα, τι έγινε, Αραπάκη, από πού πήρε εντολές. Μπονάνο, Ιωαννίδη, Μπονάνο, Κίση και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μάλιστα. Αυτά τα μαθαίνουμε κι εμείς κατόπιν. Μάλιστα. Και όσο ξέρεις εσύ, ξέρουμε κι εμείς. Αλλά μετά μαθαίνουμε ότι αρχίζει η προδοσία, Ποιοι είναι. Ναι. Γιατί γυρίσαμε από τα υποβρύχια. Θα πηγαίνανε και έξω από την Κυρίνια, όπ, θα το ρουφούσαν κάτω. Και άλλα δύο υποβρύχια έπλαιαν προς τη Ρόδο. Θεωρείτε ότι η δύναμη αυτή των υποβρυχίων και μόνο ήταν ικανή να αποτρέψει την απόβαση? Ήταν ικανή και όπως δώσατε την ονομασία η ΑΕΣΕ στην εισβολή, θα πήγαινε η ΑΕΣΕ διακοπές στην Κύπρο, θα πήγαινε στον Βυθό. Ούτε στην Αμόχους θα πήγαινε, ούτε στην Κυσακτέ της Κυρίνας θα δοθήκατε. Δηλαδή στην πραγματικότητα τα παράλια της Κύπρου, εκεί που ήταν η απόβαση των Τούρκων, ήταν εντελώς ανυπεράσπιστη. Μπάτε, περάστε κύριοι. Και εδώ, που δεν τους τρώσαμε χαλί για να μπουνε. Και εδώ πάμε ξανά, θα μακρηγορήσουμε, θα πούμε ιστορίες. Το πραξικόπημα ήταν το προγεφύρωμα για την τουρκική βολή. Έδινε την ευκαιρία στρατιωτικά τους Τούρκους να εισβάλλουν στο νησί σαν εγκύτητα δύναμη, γιατί οι Τουρκοκύπροι με το πραξικόπημα καθόλου δεν ενοχληθήκαν, αλλά ήταν μια ωραία, δηλαδή, την ευκαιρία τους δώσαμε εμείς. Το κακό όμως αρχίζει από το 67, όταν αποσύρεται η μοιραρχία. Μια μοιραρχία που είχε καταδρομής, είχε τα πάντα, που ήταν οργανωμένη έτσι στο νησί, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει καμία απόβαση. Και τότε με πιέσεις της Τουρκίας προς την Ελλάδα και στην Αμερική, μετά τα γεγονότα του 67 που είχαν γίνει στην Κοφίνο, αποσύρθηκε η μοιραρχία. Έτσι το νησί απλά ξεβρακώθηκε. Από εκεί ξεκινάει όλα. Ναι, το γεγονό της Κοφίνου, εκεί είναι. Το νησί φεύγει η μεραρχία σιγά σιγά, το άρχισε από το Δεκέμβριο του 67, έφυγε η μεραρχία σιγά σιγά, έφυγε στην Ελλάδα. Από εκεί πλέον, ναι, τα μέρη της απόβασης, να πω που ήταν, εάν ήταν το σφάλμα. Και το πυροβολικό ακόμη. Εάν πήγαινε όπως είπαμε προηγουμένως 19 του μηνός, δεν θα γινόταν απόβαση. Και να κάνει απόβαση, θα έπρεπε να κάνει το 70-80%. Αυτοί πήγαν σαν κύριοι. Όπως είπε η Σύπρο, μόνο χαλί δεν τους τρώσανε. Ανενόχλητοι εντελώς. Ανενόχλητοι φυσικά. Μόνο το. Δεν ξέρω ποιο τάγμα ήταν εκεί πέρα με το αντισταγματάρχη Κουρούπη, που αγωνίζεται μόνο και μέχρι και τις μέρες μας, θα πούμε. Οι καταδρομής που είπαμε είχαν φύγει. Είχαν κάποια τάγματα, είχαν φύγει για να πάει για το πραξικόπημα. Γι' αυτό. Αμπράβο, ακόμα απασχολημένοι ήταν με το πραξικόπημα. Έτσι. Η πρώτη φάση, αλλά οι Τούρκοι, σας είπα, την γυναικηχειρία αυτή τη θελήσα. Και μόλις εμείς βλέπουμε γύρω στις 12 του μηνός, απέναντι από το Κιόνιλ, φαινόταν απόσταση 3-4 χιλιόμετρα, όταν είσαι εμπορείς, το βλέπεις, βλέπουμε τα άρματα. Εν τω μεταξύ, στη διάρκεια της γυναικηχειρίας, ακούγαμε σαν κορμούς ξύλα να φέρουν, τι κάθε, οργανώνουν εκεί τα πολυβολέ, τα οργανώνανε με ξύλα, βαριά κορμούς, ακούγαμε ξύλα, όλοι, τα ελικόπτερά τους στο αεροδρόμιο της Αγίρτας που ήταν στον Τούρκο θύλακα, έτσι λεγόταν η περιοχή, συνέχεια τα βλέπουμε, κατεβάζανε όλμους 4 και 2 με τα ελικόπτερα, αυτό, έτσι βλέπουμε τα άρματα, στο ραδιόφωνο παρακολουθούμε τις ειδήσεις. Συγγνώμη, είστε ένα στρατός ο οποίος ήδη έχετε εμπλακεί
σε πολεμική σύραξη και μετά βρίσκεται σε μια κατάσταση ουσιαστικά παρακολούθησης της ανάπτυξης της επιχείρησης των Τούρκων ως θεατές. Δεν είναι, όχι. Τίποτα, ναι, ως θεατές όπως το εμείς. Ναι. Εμείς από εκεί πέρα ναι, οργανώμασταν λίγο τα πολυβολία να κάνουμε. Οι Τούρκοι κατεβάζουν στρατό, κατεβάζουν τα ελικόπτερα και από μεριά μας τίποτα. Μόνο το ράδιο Αρβίλα ότι θα έρθει ο Καραμαλής και θα έρθουν από την Γαλλία άρματα, μοιράζει αυτό. Ήτανε κάτερο. Εδώ στην πράξη μπροστά εμείς τίποτα, οργανώνονται οι Τούρκοι για μια μεγάλη επιχείρηση και εσείς απλά παρακολουθείτε πότε θα ετοιμαστούν, ας πούμε, για να με σκοτώσουν. Εμείς σας είπα, αυτό που κάναμε ήταν μόνο να οργανώσουμε τα ορίγματά μας λίγο και αυτά τίποτα άλλο. Ναι, σας είπα. Σύμφω, το ότι βλέπατε απέναντι σε διαγυμνό οφθαλμού, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, βλέπαμε τα ελικόπτερα που συνεχώς πηγαίνονταν και κατεβάζανε υλικό. Ναι, θέλω να πω ότι μπορούσατε και διαγυμνό οφθαλμού να δείτε τις προετοιμασίες. Ναι, με διόπτες, δηλαδή το παρατηρητήριο, αυτοί βλέπαμε πιο καλά. Αλλά εμείς με γυμνό μάτι βλέπαμε τα ελικόπτερα όλα. Ναι, αυτό εννοώ, διαγυμνό οφθαλμού. Βλέπατε δηλαδή ναι. Τις σκηνές, δεν βλέπατε βέβαια. Δεν βλέπω, γιατί αυτά οι αποβάσεις γίνεται πίσω από τον πεδαδάκτο που είναι η Κυρίνια. Με την ακτίδα. Απλώς βλέπαμε τα ελικόπτερα. Το βλέπετε με τα μάτια σας ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται και μάλιστα κινείται έντονα. Και δεν βγαίνετε, ας πούμε, να πείτε, δηλαδή θα τους αφήσουμε να οργανωθούν, να στήσουν το στρατόπεδο τους και μετά, δηλαδή θα περιμένουμε δηλαδή και να μας σκοτώσουν και μετά να αντιδράσουμε. Τίποτα από εδώ δεν έγινε όπως λες και εσύ, είμαστε θεατές. Μόνο η βοήθεια που έφτασε από την Ελλάδα, να μην το ξεχάσουμε, που ήταν οι καταδρομής. Που ξεκινήσανε από την πρώτη μοίρα καταδρομών από το Μάλεμε από τα Χανιά, 13 Νόρ Άτλας αεροσκάφη, τελικά τα δύο χάσαν τον δρόμο, ήρθαν τα 11, το ένα, γιατί δεν είστε το σήμα στα αντιεροπορικά λένε, βλήθηκε τώρα, δεν ξέρω πόσο αληθεύει από Κύπριους, γιατί ήταν σε ελληνικό κατά λάθος, δεν είχαν πάρει το σήμα, αφού και δικοί μας πυροβολητές, εγώ συμπολεμιστή μου που τάκα από τον Χρήστο Ζιώκο, ο Θεός να τον αναπάβει, για λίγη έβλεπα τα αεροπλάνα, αφού σήμα δεν έχουμε. Βλέπουμε στον αεροπλάνα τι είναι, τουρκικά. Δηλαδή κάποια αξίζει να βάζουν και τα δικά μας τα... Μιλάμε τέτοια ανοργανωσιά, εντελώς, ό,τι να είναι. Μα γι' αυτό λέμε προδοσία και πού ήταν η ένοχη, ποιοι είναι, ακόμα δεν τους μάθαμε. Αυτά δεν τα ξέρουν, δηλαδή εγώ απορώ και λέω συνέχεια. Βγαίνουν οι Τούρκοι απαντάν, δεν τους ξέρουν τι έγινε τότε στην Κύπρο. Στείλανε αεροπλάνα που πετάξαν οι ήρωες, οι πιλότες μας, αυτά τα παλικάρια πάνω από τα κύματα. Δεν τους πιάσαν τα τουρκικά ραντάρ, πάνω από τα κύματα ήρθανε και ένα ή δύο μου φαίνεται πάθαν το βλάβες, δεν γύρισαν πίσω. Είχαν μερικούς τραυματίες. 27 παλικάρια με το πλήρωμα. Ο χειριστής ο ένας ήταν ο Σημειονίδης, ο πιλότος που χθες το κάνανε το μνημόσιο στα Σέρας. Και ο ένας που είχε σωθεί ήταν ο Θανάσιος Ζαφύριο, που πέθανε το 16 πριν 4 χρόνια. Τελευταίος ο επιζών, ο μοναχός επιζών από τον Ωράτος. Αυτά τα παλικάρια μετά μία δημιουργία τους είχε πολεμήσει και στο αεροδρόμιο. Είχα κρατήσει το αεροδρόμιο μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και την Εθνοφορά. Κρατήσαν τα αεροδρόμια. Αυτή ήρθε μόνο η δύναμη από την Ελλάδα. 300 άτομα, μια μοίρα καταδρομών. Αυτή ήρθε. Και διπλάτηκαν στο αεροδρόμιο. Μια δημιουργία. Ατομικό πρισμό και αυτή. Όπως και στην Ελδίκη. Βαρέο πρισμό, είχαμε όλμους 60 χιλιοστών μέσα στους λόχους, ένα κάθε λόχος και ολβό που είχε και πάω αντιαρματικά. Δεν είχαμε βαρέο πρισμό μεγάλο άλλο δηλαδή. Οι Τούρκοι έχουν μεταφέρει και Τούρκοι, έχουν κάνει απόβαση με... Σας είπα, 40.000 στρατών, 300 άρματα, βαρέο πρισμό και πάω 4,2 χιλιοστών. Όλμους... Ικανός στράτευμα δηλαδή, ένα αξιόμαχο στράτευμα με αυτή τη δύναμη πυρός. Πού είναι ικανό, ας πούμε, να παρασύρει όλα το... Τα πάντα. Τα πάντα. Μάλιστα. Και έτσι, όταν βλέπουμε τα άρματα απέναντι, ακούμε και στο ραδιόφωνο το βράδυ ότι οι συνθήκες στη Γενέβη μεταξύ Μαύρου, Γκιουνές και Κλειδί ναυαγίσανε, 13 του μήνα, λέμε αύριο το πρωί τώρα, ξανά τα αεροπλάνα θα ρίξουν τα μωράκια, έτσι λέγαμε. Τις βόμβες που ρίχνουν τις ροκέτες ονομάζαμε μωρά. Όντως, εγώ εκείνο το βράδυ ήμουν μαζί με τον λοχαγό μου, τον Ιαννίδη, τον Λούι και τον υπολογό, τον Νίκο τον Μητσόπουλο στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Όντως, με το πρώτο φως της ημέρας, τα αεροπλάνα αμέσως
πηγαίνω στο πολεμβόλιο μαζί με τον συντηστή μου τον Χρήστο τον Μάντζο, όλο χαγός σε ένα κύλωμα βράχο από πίσω και αρχίζει ένας ανελαίτητος βομβαρδισμός τώρα. Όχι μόνο, εντωμεταξύ, την προηγούμενη το βράδυ, 12-13, ακούγαμε. Για Αύγουστο μιλάμε τώρα. Για Αύγουστο μιλάμε τώρα. Για Αύγουστο 13 το βράδυ. Και αρχίζει και να πτήσει ο Ατήλας 2 πλέον. Ναι, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αφού ναυαγίζει τη δίκη, έτοιμα τα άρματα, αύριο θα έχουμε επίθεση. Έχοντας αυτή στη διάθεσή του, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, όχι, όχι. Έχοντας αυτή στη διάθεσή του από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 12 Αυγούστου, όλο τον χρόνο να οργανωθούν. Εντελώς ανενόχλητοι, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση από τις ελληνικές δυνάμεις και τις ελληνοκυπριακές δυνάμεις, αναπτύσσονται κανονικότητα, οργανώνονται κανονικότητα και δεν τους ενοχλεί κανένας. Τίποτα. Έτσι και το βράδυ, στο ύψο πίσω Α, παιδί και γυαλιά, το ξέρουμε, ακούγαμε συνέχεια κράτς, κράτς, είχε φτάσει πλέον το πεζικό τους σε απόσταση 70 μέτρων από εμάς. 70 μέτρα. Το ύψωμα Α, από το ύψωμα Α1 ήταν γύρω στα 80 μέτρα. Από εδώ εκεί δηλαδή. Ναι, δηλαδή ήταν ένα κύλωμα έτσι και άρχιζε δηλαδή, μέχρι το σπίτι του δάσκαλου και ερχότανε. Ακούγαμε, ήταν σπασμένα γυαλιά εκεί πίσω. Λέμε, όπ, ήρθε και το πεζικό τους. Τους νιώθατε εκεί. Και το πεζικό, εδώ μεταξύ. Από τον τοίχο, ας πούμε. Πάνω στο ύψωμα Α1 είχαμε μία ομάδα με τον αρχιλοχέ του Σκαπαρδόνη. Οι ΟΗΕΔΕΣ, τα Ηνωμένα Έθνη, είχαν και αυτοί ένα γκρουπ εκεί πέρα, μια ομάδα. Ναι. Τα μεσάνυχτα φεύγουν. Είχαν αντιληφθεί, πήραν εντολή να αποχωρήσουν. Γιατί ξέρω, επίκειται η εισβολή, ο Ατήλας 2. Υποτίθεται η ερευνητική δύναμη. Ναι. Οι ΟΗΕΔΕΣ, οι ναι. Ουκρανίες μπαίνουν στη μέση για να μην σκοτωθείτε. Και δεν λένε, δεν προειδοποιούν και τους δικούς μας να φύγουν, τους αφήνουν εκεί πέρα. Και το ξημέρωμα τους βρήκε έξω από το στρατόπεδο. Ευτυχώς προλάβανε, μπήκαμε στο στρατόπεδο. Και έτσι, πολεμάμε τώρα, εκτός που έχουμε τα αεροπλάνα τώρα, έχουμε το πυροβολικό τους. 14 Αυγούστου πλέον αρχίζει και αναπτύσσεται ο Ατήλας 2. Ατήλας 2, αλλά τι Ατήλας 2. Με πυροβολικό, με όλμους 4 και 2, ευτυχώς οι πιο πολλοί όλμοι, τα βλήματα τις ρίχναν με τις περώνες, δεν τις βγάζαν οι Τουρκοί. Αφού στις διαβιβάσεις, πέφτει βλήμα όλμο, τα παιδιά έτσι κάθε μπροστά τους πέφτει, ευτυχώς δεν ήταν βγαλμένοι οι περώνοι και σωθήκανε. Και όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα βλήματα τέτοια. Γιατί αυτό, ήταν η άγνοια, η έλλειψη εκπαίδευσης. Δεν ξέρω αυτό, από Τούρκοι δηλαδή πάνω στη βιασύνη τους βάζαν και τα πολλά βλήματα με τις περώνες μέσα. Εν τω μεταξύ, δίνανε στοιχεία διαβιβάσει δικές μας, είχα πιάσει και της Κύπρου και δίνανε στοιχεία, μπήκαν μέσα στα αεροπλάνα των Τούρκων και αντί να βομβαρδίζουν την Ελλήνη, βομβαρδίζαν και την Τουρδίκ. Και το αρματαγωγό Λέσβος όταν πήγε, άλλαξε πορεία, πήγαν τα τουρκικά αεροπλάνα και αντί να βομβαρδίσουν το αρματαγωγό Λέσβος, ένα τουρκικό αντιτοπιλικό το βυθίσανε. Αυτό είναι και καταγεγραμμένο, γνωστό είναι. Έτσι, αρχίζει αυτός ο άνισος πόλεμος. Γιατί εμείς... Ουσιαστικά είναι σφαγή, έτσι, δηλαδή εσείς με... Εμείς με το ατομικό απλισμό, σας είπα, έναν όλμο 60 χιλιοστών ολόχος, ο Μπαλαγιάννης από την Εύβοια, που όπου το λέγαμε έριχνε και έκανε δουλειά, μπροστά μου είναι ο Μιλισσοργός από τυχείο με ένα 30 πολυβόλτ, κάθε... χίλιες φορές να αλλάζει την κάνει γιατί άναβε από το ρίξιμο και εμείς να ρίχνουμε. Και εσείς μόνο με τυφέκια. Μόνο με τα τυφέκια, τα 30 τα πολυβόλου και τους όλμους. Α, εδώ να πούμε ότι είχαμε ένα αντιαρματικό όπλο ΠΑΟ που το ανέφερα 106 χιλιοστών της Εθνοφοράς και ο Παπαλάμπρο από τη μεριά που έβλεπε προς την Τουρδίκ με κάτι ανταρματικά πάω 75 χιλιοστών, αν δεν κάνω λάθος, δεν τα γνωρίζω καλά, με ανταρματικά όπλα έκανα δουλειά. Έτσι, τώρα εδώ μπαίνουμε, πολεμάμε έτσι, έρχεται μεσημέρι, δεν έχουμε νερό. Να πεις νερό. Πώς είσαι όταν είσαι 20χρονο παιδί, 22 χρόνο εγώ, και τα πιο πολλά ήταν 20 χρονό. Ή θα θέλω να κάνω καφέ. Αυτές τις μαρτυρίες μου τις πήγα και τις έλεγα και
διεπισχολεί και στην ναι, στη σχολή διοίκηση και επιτελών, στον Ταλίπη, και στην Ανατράδια Κλαδική Σχολή Πολέμου. Λέγαμε τις μαρτυρίες. Και τους έλεγα πώς ήταν ο στρατιώτης τότε, πώς είναι να είσαι 20 χρόνια όταν πολεμάς και όχι αν είσαι 40 και 50 και έχεις οικογένεια. Δεν είχα ζάχαρη. Και φωνάζω μπροστά των δύο ελοχείς, τον Βαλέλη και τον Μητραγόπουλο. Ζάχαρη έχετε, έχουμε. Ρίχνουνε, πάω με το κοντάκι να τραβήξω, δεν μπορώ. Βγαίνω μισός έξω από το πολεπτοστό με το πολυβολείο να πάω τη ζάχαρη, γυρίζω πίσω. Στα 70 μέτρα είναι ο Τούρκος. Λέω σκοτώ και αρχίζει να με βάζει. Για ζάχαρη. Για τη ζάχαρη, φαντάζομαι τώρα το μυαλό τι είναι. Πώς δηλαδή, δεν σκεφτόμαστε τον πόλεμο καθόλου. Γιατί είχαμε μάθει να εκπαιδευόμαστε για τον πόλεμο. Κάνουμε το καφεδάκι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μια στιγμή τη λέω. Του Τούρκου στα 70 μέτρα. Ναι, τη λέω τα τσιγάρα. Τι χωρίς τσιγάρα που μου λες τόση τσιγάρα. Λέω το Μάτζο το Χρήστο, πάω να πάρω τα τσιγάρα. Λέω, είχα εγώ το σάκο μου στο κλειστάκι του Αγίου Γεωργίου. Οι άλλοι που τα είχαν μέσα σε ένα φυλάκιο, πέφτει μια βόμβα πάνω, καήκαν όλα, δεν έχουν. Έρπιν, ενώ οι όλοι από πάνω η αεροπορία, πηγαίνω. Εμείς εκεί πέρα τα τσιγάρα τα παραγγέλαμε κάθε μήνα. Ναι. Είχα δύο κούτες άσου και μία ντάχυλ. Τα παίρνω, γυρίζω πίσω, τους μοιράζω εκεί τα γύρω πολυβολία του τσιγάρα. Τον ντάχυλ, εγώ εφοδιασμένο, το εντάξει. Πάει 2-3 ώρα, μας κόβει πείνα. Έχουμε μια κονσέρβα εκεί της Αργεντινής, εκεί αλμυρά. Τώρα να την ανοίξει εκείνη, πώς θα το φας. Ήταν ο εφοδιασμός τρόφιμα του στρατού αυτό. Να σου πω τώρα. Εν τω μεταξύ, στο πολυβολείο μπροστά ένα στόμιο, μία ο Χρήστος με το πολυβόλο, με το ΜΗ-1 και είχαμε και ένα ευνή. Το ΜΗ-3 φυσικά το έχω πετάξει γιατί δεν μπορεί, είναι αγώνες για το συστάδι είναι εκείνο, δεν μπορείς. Λέω Χρήστο, πάμε να πάρουμε νερό, το καψιμί είναι πίσω μας γύρω στα 100 μέτρα. Αλλά μέχρι να πάμε στα δέντρα ήταν μια απόσταση 50 μέτρα. Λέω, εσύ θα με καλύπτεις, που μου να με καλύπτε την αεροπορία από το πυροβολικό. Με βαρελάκια εγώ, φεύγω στα δέντρα, με βλέπω λουχαγός και με αρχίζει τα γαλλικά. Επιλογή άγινα πίσω, πάμε για νερό. Έρχεται και ο Χρήστος, μπαίνουμε μέσα στο καψιμί. Δυστυχώς δεν σπάσανε οι σωλήνες από το υδραγωγείο που ήταν πίσω από την ξέδο Αγίου Γεωργίου. Παίρνουμε νερό. Με λέει ο Χρήστος, δεν πάμε λέει μέχρι το λόχο. Λέει, έχω κατασταλίες, να δούμε τι έγινε του στρατό. Πάμε, ο λόχος βομβαρδισμένος. Δεν έμεινε τίποτα, τα τόλ, γιατί ξέρεις, δεν είχαμε εκεί πέρα κτίρια. Είχαμε τόλ, με λαμαρίνα. Και να κοιμάσαι εκεί πέρα μέσα με τη ζέστα στην Κύπρο. Πάνω στην κουβέρτα έλειωνες. Γυρίζουμε πίσω, πάμε στο καψιμί κανονικά πάλι πίσω. Βρίσκω ένα μπετόνι μεγάλο. Το γεμίζω νερό να δω στα παιδιά. Βρίσκω και ένα κομμάτι ψωμί ξερό. Το βάζω μέσα στο χιτόνιο. Ναι, δεν έχουμε τίποτα για. Τίποτα. Ενώ αφού περιμέναμε, έπρεπε να είχαμε κάτι, ξερά τροφή. Συγγνώμη, η μέρημνα τη τροφοδοσία του. Ξηρά τροφή ήταν. Σε κανονικές συνθήκες πώς γινόταν. Κανονικές συνθήκες, είχαμε τη διαχείριση κανονικά, είχαμε τα μαγειρία τέλεια, σε δίσκους τρώγαμε, ήταν πολύ ωραία. Αλλά μετά στον πόλεμο, καταλαβαίνεις τώρα. Θα ρωτήσω κάτι τώρα. Ίσως να είναι και αφελές το ερώτημά μου, αλλά εδώ γεννούνται ερωτήματα πλέον άλλα. Από τις 15 Ιουλίου, 20 να πω εγώ, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι στρατιώτες οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή που πολεμάνε. Τραυματίζονται, σκοτώνονται και κάποιοι συνεχίζουν να είναι στην πρώτη γραμμή στα 70 μέτρα με τους Τούρκους. Δεν νοιάζεται κανένας να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ένα κομμάτι ψωμί. Υπήρχε μερίνα, μας έφεραν το ψωμί, μας φέραν, δεν υπήρχε. Αλλά σε λέω, εκείνη την γιατί δεν το ψηλιαστήκανε ότι ενώ εμείς ξέραμε, αφού βλέπουμε σταματάνε οι συνθήκες, έπρεπε να το έχουν. Με ερευνήσει από πιο μπροστά, να φέρω ρε αδερφέ, έστω λίγο ψωμί, κάτι να φέρω, μια κονσέρβα. Απλώς είχαμε, πώς βρέθηκε αυτή η κονσέρβα δεν ξέρω. Παίρνω το κομμάτι το ψωμί, γυρίζουμε πίσω, μοιράζουμε νερό στο συμπολιστά διπλανά πολυβολία όσο φτάναμε. Ανοίγουμε και την κονσέρβα νερό πλέον, το καλύτερο γεύμα παραμονές της Παναγίας. Παραμονές της Παναγίας, 14 μέχρι τώρα. Ευτυχώς όμως. Το βράδυ λέμε τώρα οι Τούρκοι θα συνεχίσουν την επίθεση. Ευτυχώς δεν συνεχίσαν. Αυτό που πάθανε στις 22 το βράδυ δεν το επαναλάβανε το βράδυ. Και έτσι το
το βράδυ μπορούσαμε να βγούμε από τα ορίγματα, να πάρουμε σφαίρες, γιατί είχα σφαίρες στη διαχείριση, υπήρχε ο διαχειριστής, ο Βλάχος, ο Δημήτρης, ο γραμματέας του θέσμου. Ναι, είχαμε φόδια, είχαμε βλήματα, είχαμε αποθήκες γεμάτες ήτανε. Πέραμε λίγο νερό να πληθούμε, να πάρουμε τώρα το βράδυ νερό, εντάξει. Έτσι, κάνω αναφορά, δεν έχουμε κανένα θύμα. Εκτός από την πρώτη φάση που είχε ο λόχος μας, είχε θύματα. Εκεί το βράδυ κανένα θύμα. Έρχεται ανήμερα της Παναγίας, της Μεγαλόχαρης, μεγάλη χάρη της. Και το λέω πάντα, σωθήκαμε στην Παναγία και στη βλακεία των Τούρκων. Το στρατόπεδό μας, πού είναι τα πολυβουλευτικά στρατόπεδο, περιμετρικά, είναι σε ύψομα. Ένα παρατηρητή καλό να είχαν οι Τούρκοι, δεν θα έμενε κανένας από την πρώτη φάση. Θα στερίζαν όλους. Θα μας στερίζαν όλους, περιμετρικά. Αρχίζει 14 ιστοποροί, το ίδιο σκηνικό, 15 ανήμερα της Παναγίας, το ίδιο σκηνικό. Βομβαρδισμό από αεροπορία, πυροβολικό, όλμος 4 και 2 και να πολεμάμε και το πυζικό, έχουμε το πυζικό. Τα άρματα δεν μπορούν να πλησιάσουν γιατί έχουμε το αντιερματικό το 100, το ΠΑΟ 100 χιλιοστών και τα δύο του Παπαλάμπρου. Δεν μπορούν να πλησιάσουν. Έτσι να μην τα απολογούμε, περνάει και 14 στο μήνα. 15 το μήνα, 15 το μήνα είπαμε για τροφή. Ο Σταυρουλόπουλος ο Παναγιώτης, ο τελευταίος στρατοπεδάρχης που είχε αναλάβει τη διοίκηση γιατί συνόδευε την 103 σειρά και έφυγε ο υποδιοικητής ο Παπαγιάννης και ανέλαβε αυτός στρατοπεδάρχης στις 13 του μήνα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα. Ούτε στρατιώτες, ούτε αξιωματικούς κανένα. Αλλά βάνε στρατοπεδάρχης αυτός. Ο τελευταίος στρατοπεδάρχης είχε κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο του. Της γιόρτας της Παναγίου το λέγανε, προσπάθησε. Έστειλε ρέο, πήγα στη Λευκοσία, φέρανε ψωμί, ντομάτες και χαλούμι. Λέει ο Μητσόπουλος υπολογός, επιλογή, λέει, κανόνισε, λέει, να πας λέει, να μοιράσει το λόγο τα τρώμε. Καλά το λέει, σήμερα θα τακτοποιήσω. Με τους αγγελιοφόρους, ειδοποιώ τους ομαδάρχες, έρχονται πίσω από τον Αγίο την Εκκλησία, από το υδραγωγείο που ήταν, λέω μάγκες γρήγορα, σε ένα τελάρο μέσα τους βάζω για τα άτομα, πόσα άτομα έχει ο κάθε ομαδάρχης, 12 άτομα, τους δίνω γρήγορα. Και μόλις οι Τούρκοι μας πήραν ειδήσεις, άρχισαν να μας βάζουν εκεί πέρα. Φεύγουμε. 15 το μηνός, τελειώνει, το βράδυ αναφορά, απώλεια καμία. Που μπορούσαμε, αν θέλαμε, να αποχωρήσουμε το βράδυ, να κάνουμε σύμπτυξη 15 Αυγούστου, να μην ανοιξηρωθούν οι... Παρόλα αυτά μείνετε στην πρώτη γραμμή. Μένουμε στην πρώτη γραμμή. 16 το Αυγούστου αρχίζει η μητέρα των μαχών. Το πυροβολικό σταμάτησε να μας υποστηρίζει κάποια στιγμή. Προσπαθεί ο υποδιοικητής να επικοινωνήσει μαζί του, το λένε άλλοι δεν έχουμε βλήματα. Επικοινωνεί με τον διοικητή, το λέει ο διοικητής ο Νικολαίδης, θα πέσετε μέχρι ενός, η διαταγή ήταν αρετή. Θα πέφταμε μέχρι ενός για την υπεράσπιση του στρατοπέδου για την τιμή της πατρίδος. Με ποια όπλα. Αντερματικά δεν είχαμε. Σιγήσαν. Έπαθε μπλοκή το ΠΑΟ 100 χιλιοστών, πήγε ο Λουχίας ο Τσεθροβράς να το κάνει πίσω το αέρα, τον πέραν το αέρα, σκοτώνει. Ο Παπαλάμπρο, η μισή του και ο Παπαλάμπρο, από τους 9 στρατιώτες οι 5 σκοτωθήκαν, δεν είχαν βλήματα. Αλλά παρόλα αυτά μείνετε από το λόγο, εμείς μέσα, η διαταγή είναι τι, δεν υποχωρούμε εκεί πέρα. Με τι να πολεμήσει, με το μόνο που πολεμούσε ήταν η δύναμη της ψυχής μας. Και το ράδιο Αρβίλα που είπε προηγουμένως, ότι θα έρθουν τα ελληνικά φτερά να μας σκεπάσουν, που αυτά δυστυχώς δεν φτάσαν ποτέ. Η Κύπρος κοίται μακρά. Ναι, κοίται μακρά που ήτανε, ούτε άρματα από τη Γαλλία, ούτε μοιράς, ούτε τα φάντομ, γιατί είπαν είναι μακριά η Κύπρος. Τα Νόρα Άτλας πώς ήρθανε και φύγανε, που ήταν πιο παλιά στις τεχνολογίες και είχαμε τα F4 τα φάντομ. Το οποίο που... δεν τα υπόδεισε κανένα. Κανένας που μπορούσαν να έρθουν και σε εμπλοκή, πάντα ανώτερη αεροπορία η δικιά μας από το Σούρ, ακόμη και σήμερα και το ξέρουμε όλοι. Και δυστυχώς μπήναμε μόνοι και αβοήθητοι. Που το λέω κιόλας, λες κι εμείς ήμασταν τα μπάσταρδα.
λες και οι Τούρκοι, η ΕΛΔΙΚ δεν ήταν ελληνική δύναμη Κύπρου βάσει συμφωνίας Ζερίχης Λονδίνου. Χτυπήσαν οι Τούρκοι ελληνικό έδαφος, δεν ήταν μόνο Κυπριακό και Κύπρος, Ελλάδα, αλλά χτυπήσαν ελληνικό έδαφος. Γιατί μας αφήσαν μόνος? Στην πραγματικότητα σας αφήσαν στο στόμα του λύκου. Δεν θέλανε να σωθούμε κανένας, να μην βγάζουμε αυτά που συντελέστηκαν εκείνη την εποχή. Αφού μας λένε μαρτυρίες, το αντριχιάζω, του Κούρλιου η γυναίκα του ανθυπασπιστή, το αρχιλοχείο από το Μητρού Συρό μας λέει και κάτι άλλα παιδιά μας, συμπορεμιστές του έκτου λόγου που ήταν στο Μάμαρε και βλέπαν το στρατόπεδο από ψηλά, λέει σας είχαν περικυκλώσει οι Τούρκοι, λέει, σας είχαν αφήσει μόνο από το μια έξοδο πίσω από το κολέγιο, τη σχολή Γρηγορίου να φύγετε. Και η εντολή ήταν αυτή. Και η εντολή εκ του ασφαλούς φαντάζομαι. Η διοίκηση πίσω. Είχε φύγει η διοίκηση πίσω, είχε πάρει και τη δημιουργία της για ασφάλεια και κανένα λόγο είχε ο από πίσω του ασφαλούς, μιλάνε όλα. Από τα γραφεία. Όχι, ήταν από ό,τι μάθαμε, ήταν πίσω σε ένα χωριό τα Δευτέρα. Ναι, θέλω να πω πάντως με την ασφάλεια του. Πίσω ήταν, ναι. Λένε το αυτό, θα το επαναλάβω ξανά. Η διαταγή ρητή, θα πέστε μέχρι ενός για την υπεράσπιση του στρατοπέδου και την τιμή της πατρίδας. Με το ατομικό μας οπλισμό και με τη δύναμη της ψυχής του Έλληνα. Με όπλα. Με το ΜΗ-1, τα ΕΦΝΗ, τριαντάρια πολυβόλα, αυτά. Σιγούνε. Με το περιβολικό, συγγνώμη, τονίσουμε να έχει σιγήσει. Να έχει σιγήσει. Γιατί δεν είχε βλήματα να ρίξει. Με τις απελπισμένες προσπάθειες του υποδιοικητή μας, του παλικάρι του Σταυρολόπουλου, δυστυχώς δεν είχαμε τίποτα. Και δίνει εντολή. Παρακούει τις εντολές της διοίκησης ο υποδιοικητής, ο αντισταγματάρχης Σταυρολόπουλος. Και γύρω στις 2 η ώρα ήταν, 2 και. Νύχτα. Όχι, το μεσημέρι, ναι. Εδώ είναι τώρα το αυτό. Ναι. Μεσημέρι να κάνεις αποκλωβισμό. Στρατόπεδο. Δεν είναι πολύ παρακίνδυνο. Σε, ας δείξω που σε μέρος ακάλυπτος, ξέρω. Ναι. Παρακινδυμένα. Αυτοκτονία ουσιαστικά. Αφού συγγίσαν τα αντιατηματικά τα όπλα, ακούγαμε τις ελπίσεις των αρμάτων και από μπροστά από το Κιόνελι και από αριστερά από το, από το χωριό Γερόλαγκος και δεξιά από τον Άγιο Δωμέτιο μας περικυκλώνει. Όχι από μακριά, κοντά στα κοντά, ακούγω το έρχονται, τα βλέπουμε, τα άρματα έρχονται. Αντερματική τάφρο δεν υπάρχει. Κάποια όπως είναι τα οχυρά τα δικά μας επάνω στον Πέλη σχεδόν να υπάρχουν τσιμέντα ή ράγες, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, είναι ακάλυπτο. Τίποτα, ένα σειρματόπλεγμα. Τίποτα. Δεν κρατάει, ας πούμε, ούτε αγριογούρουνα που λέει ο λόγος. Τίποτα. Δηλαδή να περάσουν τα άρματα από πάνω σας κυριολεκτικά, να σας λιώσουμε. Κατά τις δύο ώρες με λέει ο λοχαγός, επιλοχία. Φώναξε τους αγγελιοφόρους, οπισθοχώρηση. Από τον όρκο οχημάτων, δεξιά από το κολέγιο, στη Μακεδονίτσα και φεύγουμε προς τη Μακεδονίτσα και φεύγουμε. Φωνάζω τον αγγελιοφόρο, τον Γοντρή και τον Κόλια, συγχωρέθηκε ο Κόλιας. Λέω, παιδιά, ειδοποιήστε, πού να ακουστούν οι φωνές μέσα στο χαλασμό εκείνο που γινότανε, τα άρματα, το πυροβολικό, η βόμβα, πού να ακουστούν οι φωνές μας, να πούμε. Οι ασύρματους δεν είχαμε. Μπουζουκά και επικοινωνίες, ομαδάρχη με ομαδάρχη δεν είχε. Τίποτα. Ούτε ασύρματη, ούτε καλωδιακή επικοινωνία. Δεν υπήρχε. Η απόλυτη ανοργάνωση. Μεταξύ δηλαδή ομάδων λόγων δεν υπήρχε επικοινωνία. Ούτε υπήρχε τα ορίγματα που να επικοινωνούν μεταξύ πολυβολίων. Δηλαδή ένα πολυβολείο ήταν εδώ, ένα εκεί. Δεν υπήρχε όριγμα που να επικοινωνεί μαζί τους. Έτσι όσοι ακούσαν τις εντολές βγήκαμε από τον όρχο οχημάτων, από τη σχολή Γρηγορίου ανηφορήσαμε. Πήγαμε να μπούμε σε ένα στρατόπεδο των ΟΗΕΔΟΝ, των Καναδών, δεν μας αφήσανε. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Μόλις μας είδα φύγαμε. Και όταν εκεί η ΣΥΤΑ. Δεν σε επιτρέψαν εκεί. Ναι, το στρατόπεδο των. Θέμα και σωτηρίας. Σωτηρίας. Περνάμε το δρόμο του αεροδρομίου και μόλις περάσαμε τις εγκαταστάσεις της ΣΥΤΑ, ήταν μια ΣΥΤΑ γύρω στα 2 μέτρα, 3 μέτρα. Παλικάρια, ανεβαίναμε πάνω και τα αεροπλάνα. Μας δείχναμε με τα 50 και τα πολυβόλα. Εσύ τα έκανε εκεί πέρα.
Συγγνώμη, αυτή η σίτα δεν έχει κάπου ένα άνοιγμα, πρέπει να σκαρφαλώσω. Τίποτα, ήταν χοντρή, είπε, ήταν κάτι της, όταν λέμε της, και η σίτα ήταν η τηλεπικοινωνία της Κύπρου, ναι, κάτι συμφωνώ. Ραντάρ. Αλλά... ήταν κάτι φράχτες δυνατή. Θέλω να πω ότι, συγγνώμη, εσείς είστε τώρα πόση περίπου, πόση δύναμη. Είμασταν μέσω στρατόπεδο 200 άτομα, 300 και έξω ο λόγος του κ. Κρητήρου, 318 άτομα. 318 οι 300 άτομα, το Λεωνίδα. Να απεγκλωβιστούν έτσι από βέβαιο θάνατο. Δεν υπάρχει από πίσω μια δύναμη υποστήριξης, πιστοχώρησης, για να μπορέσει να απεγκλωβίσει αυτούς τους ανθρώπους. Εμάς μα λένε τον τέταρτο λόγο, θα φύγετε τελευταίοι για να απεγκλωβιστεί ο δεύτερος λόγος που πολεμούσε σώμα με σώμα με την Τουρδί, γιατί οι Τούρκοι επανήλθαν στην Κηχηρία μέσα στο στρατόπεδό τους. Σώμα με σώμα. Από εδώ εκεί. Σώμα με σώμα πολεμούσαν εκεί πέρα. Σώμα με σώμα. Και εμείς από εδώ ο λόγος δικό μας 70 μέτρα. Οι άλλοι που ήταν από τη μεριά του μαγειρίου που βλέπαν βόρεια προς την Τουρδί. Και αυτοί πολεμούσαν σώμα με σώμα με τους Τούρκους. Είχαν φτάσει τόσο κοντά. Μάλιστα. Και είστε 300 άνθρωποι απομονωμένοι. Πολεμάτε και από πίσω δεν υπάρχει μια υποστήριξη. Τώρα σας πω, παρακαλώ, όταν φτάσαμε από πίσω, είδαμε κάποιους ότι μας στηρίζανε, πρέπει να ήταν τη ΣΟΚΑ Β κάτι που ήταν διαλυμή, γιατί βλέπουμε κάτι με γένια. Πολίτες. Ναι. Στρατός. Όχι, ήταν γιατί βλέπω ήταν με γένια. Εθελοντές, ναι, που ήρθαν εκεί πέρα πίσω από το στρατόπεδο και πολεμήσανε. Ήταν και ένα τάγμα της Εθνοφοράς, αλλά πιο αριστερά. Δεν ήταν εκεί, αλλά εμείς όταν κάνουμε την πιστοχώρηση και τώρα πώς θα τον καλύψει. Και αυτός που είναι πίσω μας, τι θα καλύψει, ποιο θα καλύψει. Την αεροπορία με τι θα του κατεβάσει το αεροπλάνο. Δηλαδή ο σώζον αυτός ο Φίτο. Να το πούμε όπως έτσι ήταν τα πράγματα. Οργανικοί, όσοι πήραν την εντολή, η δημιουργία του κέντρα όμως, την τρίτη δημιουργία, που ήταν πιο απομακρυσμένη, δεν πήρε εντολή. Τα παιδιά που σωθήκαν από τη δημιουργία του κέντρα είναι ότι βλέπα τα άρματα να πλησιάζουν στο στρατόπεδο και αποφασίσαν να φύγουν μόνοι τους. Ο Ζερκούλης συλλογίας έφυγε με τα δυο πόδια να κρέμονται. Πολλά παιδιά. Δηλαδή τα πιο πολλά θύματα είχαμε τη δημιουργία του κέντρα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που λέμε πέσαν κάτω από τις ελπίσεις των αρμάτων. Πέσαν πολλά παιδιά. Πέσαν κάτω από τις ελπίσεις των αρμάτων ή δίπλα από τα άρματα. Έχω εδώ υλικό που δείχνει, τώρα τελευταία πήραμε φωτογραφία, το τελικό που βρέθηκε με τη σύλλαμη την Κύπρο, νεκροί στρατιώτες στη ΛΥΚ δίπλα από τα άρματα. Περάσαν τα άρματα από πάνω. Και πολλά παιδιά, έτσι έχουμε τις πληροφορίες, ότι περάσαν πάνω τα τόσα. Δηλαδή, αυτό που λέμε, βάλαν τα κορμιά τους μπροστά στα άρματα. Δεν στείλανε όμως επισφαγή ουσιαστικά, σας στείλανε. Ήμασταν εκεί πέρα. Αφού σας λέω, μας λένε τα παιδιά, σας είχαν περικυκλώσει. Όσοι προλάβαν, αφού, εδώ μεταξύ, εγώ πάω να βγω με μια ομάδα γύρω στα 20 στρατιώτες που είχα πάρει μαζί μου, βγαίνω από την πύλη των ορκοχημάτων, πίσω σχολή Γρηγορίου, Μακεδονίτσα. Επάνω, προλάβανε οι Τούρκοι στη σχολή Γρηγορίου στο κολέγιο και ανεβήκαν από πάνω, με τα πολυβόλ και μας χτυπούσαν. Για μια στιγμή φωνάζω, δική μας είμαστε. Νομίζω ότι επειδή είχε φύγει ο δεύτερος λόγος, ανεβήκαν και οι Τούρκοι πάνω. Και μας χτυπούσαν, μας βάζανε. Και οι δικοί μας και οι Τούρκοι. Προλάβαμε να φεύγουμε, πάμε στη Μακεδονίτσα. Βλέπω εμείς ήμασταν γύρω στα 20 άτομα. Εσωματωνόμαστε με το λόγο δικαίου συντάγματος του Ταγματάρχη, το Δελή, που ήταν διοικητής του λόγο δικαίου συντάγματος. Πάμε, μπαίνουμε σε κάτι αμπέλια μέσα. Τρώμε, πάμε στα Δευτέρα, εκείνη την ημέρα, θα έρθει η σειρά, πάμε πάνω στη Μαλούντα. Μας λέει ο υπουργός ο Μητσόπουλος, βγάλετε τάρβιλα. Βγάζουμε τάρβιλα μετά από τις 15, τι, ένα μήνα, 15 Ιουλίου, 15 Αυγούστου, ένα μήνα. Και δύο κομμάτια ψωμί που το μοιραζόμε, δύο μερίδες. Το κιλού ήταν, το μισού κιλού. Ένα κιλό ψωμί μας το μοίρασε σε 25-30 άτομα ήμασταν. Και λέμε τώρα... μια βουκιά δηλαδή, ναι, με τίδαρο. Μόνο αυτοί σωθήκαν, οι άλλοι πού είναι. Ο Λοχαγός πού είναι. Ο Σκαπαρδόνης πού είναι.
δεν μπορείς να κοιμηθείς. Έχεις την αγωνία που είναι άλλη. Με το πρώτο φως της μέρα έρχεται και ο λοχαγός μας, ο Ιωαννίδης ο Λουής, με τους υπόλοιπους. Αμέσως μου λέει επιλογή αναφορά. Ενώ βομβαρδίζαν στην πρώτη φάση, εγώ είχα ένα χαρτάκι και έγραφα τα ονόματα όλα. Θυμάμαι, λέω ο λοχαγός μου, τι έκανε επιλογή. Λέω, ίσως σωθούμε, λέω, και με πεις να πάρω αναφορά, να ξέρουμε, λέω, ποιοι είμαστε, λέω, ποιοι μείναμε. 23 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, από το λόγο μας απόντες. Εκεί καταλαβαίνεις, ο αντιπασπής ο Κέντρας, ο αρχαιολογιός Καμπαλδόνης, ο Μπραδίμας, ο φίλος μου, ο Γιανακάκης, ο Μινάς. Μείνανε εκεί για πάντα. Ο Γραμματικάκης, να σου πω την ιστορία τώρα του Μινά του Γιανακάκη. Είμαστε μαζί στη Αλήψη Νέα Σάντα. Εγώ έφυγα Λοχίας, αυτός δεκαετία πιο μπροστά. Συναντιόμαστε στο Αρματαγωγό Ρόδο, στο Λουτράκι που θα φεύγαμε. Όταν έλαβα επιλογίας, γιατί γίνεται κανείς φιλούς στα Σκοπιά. Με λέει, επιλογία, δεν θα με βάλει τώρα, λέει, μέρα Σκοπιά. Όχι, κανένα περίπυρο, λέω. Είδα φίλος μου κολλητός. Με το μουστάκι, σαν το θυμάμαι τώρα. Σκοτώθηκε, τα οστά του ήρθαν πριν 12 χρόνια, είχαν έρθει. Από εκεί καταλάβουμε τι είναι ο πόλεμος. Η φρίκη του πολέμου, εκεί φαίνεται. Το μεγαλείο, το όλο. Ναι, συγγνώμη. Ναι, μόνο που ήθελα να πω ότι εδώ είχαμε να κάνουμε έναν προδομένο πόλεμο. Ο πόλεμος από μόνος του είναι μια φρίκη. Αλλά όταν είναι προδομένος, 47 χρόνια περάσαν, εμείς δεν το ξεχνάμε ούτε μια μέρα. Γιατί όντως ήταν προδομία και πήγα προδομένα τα παιδιά. Αλλά το λέω και πάλι, εμείς δεν ξέραμε τότε αν ήταν προδομένα. Εμείς τιμήσαμε, που το λέω και αντριχιάζω, τη στολή του Έλληνα στρατιώτη για μια ακόμη φορά. Φανήκαμε αντάξει απόγονοι, εδώ ξέρω πρόεδρε, τιμήσαμε τη στολή. Αντισταθήκαμε μέχρι τη λεφτά, αφού δόθηκε η κεχηρία και οι Τούρκοι, επειδή δεν μπόρεσαν να το χωνέψουν ότι μια μικρή δύναμη με ελαφρύ οπλισμό τους κρατούσαμε 3 μερόνυχτα και είχαν απώλειες από ό,τι λέγονται από 900 μέχρι 1200 άτομα, και αυτή η μάχη της Σελδίκη 16 Αυγούστου 14-15-16 Αυγούστου διδάσκεται στην Ακαδημία Στρατιωτική της Αγγλίας, και στην Ελλάδα δεν διδάσκεται, δεν έχει ούτε 2 γραμμές στα βιβλία της ιστορίας, ούτε διδάσκεται στη σχολή Ευελπίδων. Και μου λέει ένας φίλος στρατηγός σήμερα απόστατος, είναι ντροπή, λέει αυτό. Είναι ντροπή. Και όταν φτάσαμε εμείς στην Ελλάδα, μετά από 16 μήνες παραμονή στην Κύπρο, ή παραμονή ένα χρόνο ήταν, μετά από 16 μήνες, μας υποδεχτήκανε στις Κεχριές, λέγανε θα έρθουμε τώρα, μετά από τόσους μήνες, ένα άγημα να μας υποδεχτεί. Και πριν ανοίξει η μπουκαπόρτα, μας λέει δεν θα βγείτε απ' έξω, λέει, θα έρθει να σας κάνει το τελωνείο έλεγχο. Να μας κάνει το τελωνείο έλεγχο, την τρύπια τη φόρμα, μια κούτα τσιγάρα και ένα όπλο που είχα εγώ για τον ανεψιό μου να φέρω. Αυτό το και έξω να περιμένουν οι αδερφές μου από τις νέες μάχες να μάθουν νέα για τα παιδιά τους τι απέγιναν. Αυτή ήταν η υποδοχή που μας κάνει στην Ελλάδα μετά από 16 μήνες. Σας κάνω τελωνιακό έλεγχο πριν και, και στρατιώτες στον 28ο μήνα, όχι στον 9ο. 30 μήνες πριν, 28ο μήνα μας πήρε, δύο εφεδρείς μας πιάσανε. Και ήρθα πολεμήσει στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή, και αντί να μας δώσουν απολυτήριο το Λουτράκι, εμένα που με βλέπεις, με στείλαν δεσμοφύλακα στις στρατιωτικές φυλακές Θεσσαλονίκης. Να έχουν απολυθώ 40 μέρες, να μου φύγει κάποιος κρατούμενος και ακόμη να υπηρετώ. Αυτό μας κάνανε. Μας στείλαν σε στρατόπεδα και μας βλέπαν όλοι οι διοικητές που είχαν γίνει μετά αντιστασιακοί όλοι οι Έλληνες. Μας λέγανε, μα καλώ τους πρασκοπηματίες. Εγώ το είπα, όταν κατεβήκαμε από το Αρματαγωγό, στον 28ο μήνα, φαντάζομαι μετά από 16 μήνες, από το Γενάρη του 1974 φτάσαμε στην Ελλάδα το Μάιο, αρχές Μαΐου. Αντί να μας βάλουν παράσιμο στους σύνδεσμους, μας κοπαρίσαν πίσω στην πλάτη ο πρασκοπηματίας. 20χρονο παιδί εγώ πήγα στην Κύπρο να κάνω πρασκόπημα. Τότε και το 67, όλοι μετά που ήταν μέσα στη Βουλή, πήρε το φαντάρι, ήταν πρασκοπηματίες. Να πάρουμε λίγο και το κομμάτι των εχμαλών και των αγνοωμένων. Λοιπόν, τώρα. Εσείς από εσάς αγνοωμένους. Και ακόμη έχουμε
Σας είπα, το ανέφερα και εκεί. Σε ποιες επιχειρήσεις χάθηκαν, κατά τη σύμπτυξη, μείναν πίσω. Τώρα. Ναι. Και στην πρώτη φάση, και στην, αλλά το τραγικό ποιο είναι εδώ πέρα. Η απόγονη που λέει ειρηνευτική επιχείρηση, οι δολοφόνοι του κυρίου Ερντογάν, βρίσκονται πριν 5-6-7 χρόνια πτώματα στρατιωτών μας. Ναι. 8. Χαμουριωτάκης, Παπαδόπουλος, Παυλούδης. Τα έχω τώρα εδώ πέρα, θα στα πω όλα αυτά. Διαπιστώνται ότι σκοτωθήκανε στη δεύτερη φάση. Ναι. Γιατί εκτός από την 7 σειρά, ναι, που βρεθήκαν από ένα Τούρκο βοσκό στο τουρκοκρατούμενο, έξω από το στρατόπεδο της Ελλήνικης προς το Κιόνελι. Αυτοί όμως πιαστήκανε εχμάλωτοι 16 Αυγούστου. Και αυτό πώς αποδεικνύεται. Υπήρχε και ο Χαμουριωτάκης, ο Γιώργος, 103 σειρά από την Ποτίδια, που είχε γυρίσει. Εάν ήταν τα υπόλοιπα τα παιδιά, ήταν 107 σειρά. Αν είχαν σκοτωθεί στην πρώτη φάση, ο Χαμουριωτάκης τι γύρισε μαζί τους. Και τους βρήκαμε, και όταν ζήτησε ο αδερφός του, ο Νίκος Παπαδόπουλος, να μάθει και τον αδερφό του πώς σκοτώθηκε, τι τους είπε ο ιατρός δικαστής. Όταν βρεθήκαν, λέει, πιστάγουνα δειμένοι, θα μου πεις κάτσε, πτώματα μετά από τόσα χρόνια. Λέω, το κορδόνια δεν λιώσανε. Τα κορδόνια ήταν πλαστικό. Ήταν δεμένα τα χέρια τους, βρεθήκαν τα χέρια τους. Και βρεθήκαν με τρεις σφαίρες του, εκτός από τα πλευρά, τα σπασμένα και τα χέρια, από τα κοντάκια, με τρεις σφαίρες στο σώμα και μία στο κεφάλι χαρακτηριστική. Τα έχω εδώ πέρα, τα αποκρίσω όλα. Αυτά τα παιδιά όμως δολοφονηθήκαν. Και εχμάλωτος. Και τι γίνεται τώρα, πού είναι τα Ηνωμένα Έθνη, πού είναι οι διαμαρτυρίες οι δικές μας, ακουστεί που τα συναλένε. Είναι τόσο ουσιαστικά κανιβαλικό. Και αν δεν επέμενε, ο αδερφός του Παπαδόπουλου, του Γιάννη, να τα μάθει ο Νίκος, γιατί ήταν παλικάρι και πήγα εγώ πριν 2 χρόνια, έδωσα κατάθεση 2 ώρες στην αστυνομία και στις εισαγγελίες της Κύπρου για τον Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Για αυτά τα παιδιά πώς ήταν, πώς έγινε. Δηλαδή γίναν φρικτά πράγματα. Πες μου πώς νιώθεις. Προδομένος, ντροπιασμένος και όπως είπα και προχθές στη Βεργίνα στον κύριο, δεν θυμάμαι και το όνομά του, εκπρόσωπο του κοινοβουλίου, δεν ασχολούμαι πλέον με τους κολοτούμπες. Και του είπα, όχι μόνο πορίσματα, εξαρτητικές επιτροπές, θέλουμε ονόματα. Φεύγουμε ένας-ένας, εμείς που δεν ξέρουμε γιατί χαθήκανε οι συμπολεμιστές μας, οι αδικοχαμένοι, οι προδομένοι. Γιατί η μάνα, η σύζυγος, το παιδί περιμένει τον πατέρα, τον αδερφό. Όλοι κάτι περιμένουμε, εσύ να μάθεις την αλήθεια. Επιτέλους θα μάθουμε τίποτα. Και από αυτό που είπες, και εγώ έχω το βιβλίο, το έχω εδώ μέσα. Το έφερα και το μελετά. Μόνο ερωτήσεις, απαντήσεις. Τίποτα. Τι έγινε ο Αραπάκης. Εκδιώχθηκε όπως είπες. Όχι. Ο Μπονάρος, αυτή, εγώ δεν είμαι δικαστής να δικάσω. Αλλά και μια επιτροπή θέλει. Μόνο καταθέσεις δώσανε. Δεν ξέρουμε τελικά. Συγγνώμη, δεν κάνουμε ένα δικαστήριο. Ναι. Αλλά όταν γνωρίζουμε κάποια γεγονότα στα οποία δεν τα γνωρίζουμε από μια ανάγνωση κάποιων εγγράφων, αλλά είμαστε εμείς μέσα σε αυτά τα γεγονότα. Όταν παίρνω εγώ μια εντολή ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να σκοτωθώ, επειδή έτσι το λέει ο κύριος Νικολαίδης, αλλά μου λέει ο κύριος Νικολαίδης ότι δεν έχουμε πλέον, δεν έχουμε πλέον βλήματα για να σας υποστηρίξουμε. Αλλά πρέπει να μείνετε εκεί πέρα, ρίχνοντας με τα τουφέκια απέναντι σε άρματα. Εδώ πλέον τα πράγματα είναι στην απόδοση της δικαιοσύνης. Ο Νικολαίδης δεν είχε σχέση με το ΓΕΦ, με τα βλήματα. Ήταν του πυροβολικού, ήταν του ΓΕΦ αυτά. Ναι. Και ο Νικολαίδης φυσικά κάποιον άλλον εντολές εκτελούσε κι αυτός. Ενδεικτικά ανέφερα το όνομα επειδή ήταν μέσα, ναι, στη συζήτηση. Όχι, και έτσι είναι. Ή τα υποβρύχια τα οποία εκδιώχθηκαν ενώ μπορούσαν να αναχαιτήσουν την τουρκική απόβαση. Γιατί εκδιώχθηκαν ουσιαστικά. Είναι. Έτσι. Πήραν εντολή να επιστρέψουν πίσω. Να επιστρέψουν πίσω. Ναι, εγώ χρησιμοποιώ έναν ενδεχομένως λάθος ρήμα, αλλά όταν φτάνει στο σημείο να έχει απέναντι τους Τούρκους να έρχονται και αντί να σηκώσει τα υποβρύχια να αναχαιτήσουν τα LED, πάρτε τα και φύγετε. Και ο Παπα-Νικολάου να στείλει κάτω τα φάντομ. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Είπαμε μόνο το ράδιο Αρβίλα. Ό,τι θα έρθουν, θα μοιράζουν.
Ούτε τα μοιράζ ήρθαν, ούτε τα φάντομ ήρθαν. Συναντιέστε τώρα με παλιούς συμπολεμιστές? Φυσικά συναντιόμαστε. Και κάτω όταν κατεβαίνουμε στην Κύπρο, κάθε χρόνο, φέτος δεν πήγα εγώ, λόγω κορονοϊού και αυτό. Συναντιόμαστε, λέμε και συμπολεμιστές μας, έχουμε το σύνδεσμό μας, κάνουμε τις συγκεντρώσεις μας, κάνουμε τις εκδρομές μας, τα λέμε και ακόμα έχουμε και εμείς αυτές τις απορίες. Ξέρουμε όλοι ονόματα, ποιοι είναι πλάγικαν, αλλά δεν ξέρουμε τα παρασκήνια, τι γινόταν, οι εντολές. Έστω και για τυπικούς λόγους, όταν υποτίθεται άνοιξε, όσο άνοιξε ο φάκελος της Κύπρου, κληθήκατε, έστω να πείτε αυτό που βιώσατε, αυτό που συζητάμε σήμερα. Από εμάς κανένας. Κανένας. Και με το θέμα των αγνωμένων, δυστυχώς, και από την Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια λειτουργεί η Διερευνητική Επιτροπή Αγνωμένους Κύπρου που συνεργάστηκε με την Ελλάδα, αλλά συνεργάστηκε και με την τουρκική Διερευνητική Επιτροπή Αγνωμένων, την λεγόμενη ΔΕΑ, και έγιναν κάποια βήματα. Και γίνονται ανασκαφές, λένε και οι Τούρκοι που ήταν θαμμένοι, όπως αυτά τα παιδιά στην Τάφρο που βρεθήκαν. 21 είμαστε όμως. Φαντάζονται, πρέπει να φτάσουν τόσα χρόνια. Βρέθηκες στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Χωρίς να έχεις την πλήρη εικόνα των. Ναι, τα παρασκήνια είπαμε, δεν τα γνωρίζαμε. Αλλά ζώντας την κάθε στιγμή, κυριολεκτικά την κάθε στιγμή, από την εκδήλωση του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου μέχρι το τέλος του Ατήλα 2 και την οριστική διχοτόμηση της Κύπρου. Πιστεύεις ότι όλο αυτό μπορούσε με λογικές κινήσεις, δεν λέω για κάτι εξαιρετικό, με λογικές κινήσεις, με λογική επιχειρησιακή πολεμική αντιμετώπιση να αποτραπεί? Όπως ανέφερα και προηγούμενα, δεν θα είχε πατήσει ο Τούρκος αν τα υποβρύχια ερχόταν στην Κυρίνια. Δεύτερον, εάν το πυροβολικό ξεκινούσε 19 το βράδυ να φτάσει στην Κυρίνια, δεν θα γινόταν απόβαση. Και αν τα αεροπλάνα που περνούσαν πάνω από το κεφάλι σας που λέγατε που... Αν δεν περνόταν λάθος αποφάσεις της διοίκησης, όντως οι Τούρκοι θα είχαν ένα σκληρό τέλος. Και όπως έχω μάθει από στρατικούς αναλυτές Αμερικάνους, τι λένε. Στρατιωτικά, τον πόλεμο οι Τούρκοι το χάσανε. Με λέει άλλος, γιατί το χάσανε? Το λένε εκεί, έμπειροι, ξέρουν οι Αμερικάνοι. Γιατί οι Τούρκοι, 40.000 πεζικό, 300 άρματα, πυροβολικό, όλμη τα πάντα, μια εθνοφορά διαλυμένη από το πρακτικό της άλλων ημερών, με ποιους είχαν αντισταθούν, ή έλεγαν έτσι, με ένα σύνταγμα της ΕΛΔΙΚ οργανωμένο, αλλά με ελαφρύ οπλισμό. Γι' αυτό στρατιωτικά πέτυχαν. Ας πήραν το 37% του κυπριακού εδάφους. Στρατιωτικά λένε. Κι αν εμείς κάναμε αυτές τις δυο τις κινήσεις, δεν θα μπαίνει η Τουρκία. Ήταν ευκαιρία μας τότε η ΑΕΣΕ να πάει να κολυμπήσει τον πάτο και όχι συναμόχος να κάνει τα μπάνια της. Και επειδή τώρα χρησιμοποιούμε συνεχώς από ευγένεια ενδεχομένως τη λέξη λάθος, πόσο κοντά είναι το λάθος από το εσκεμμένο λάθος, που εσκεμμένο λάθος σημαίνει προδοσία? Μετά από τόσα χρόνια δεν είναι λάθος. Προδότης είναι προδοσία. Και το είπα. Αν στις Θερμοπύλες ο προδότης ήταν ένας ο εφιάλτης, στην Κύπρο υπήρχαν και από την Κύπρο και από την Ελλάδα πολλοί προδότες, πολλοί εφιάλτες. Υποψιαζόμαστε τα ονόματα, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε. Ή δεν τα βγάζουν γιατί πεθάνα κάποιοι, ή δεν θέλουν κάποιοι απόγονοι τους να έχουν τη ρετσινιά. Δυστυχώς. Μια κουβέντα για αυτούς που φύγανε, για αυτούς που χάθηκαν. Γιατί είδα και προχθές στη Βεργίνα κάποια στιγμή το να βλέπεις έναν άνθρωπο να συγκινείται, να βουρκώνει. Να στείλουμε και ένα μήνυμα έτσι ψηλά στον ουρανό για αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα το πρωί. Σήμερα είναι... Μίλησα με τη Λεμεσό πρωί-πρωί. Θα σου πω ποιο μήνυμα έστειλα σήμερα. Μίλησα με τη γυναίκα του λοχαγού μου, του Ιωαννίδη. Κλαίγαμε και εγώ. Ευχαριστώ που το θυμάστε. Μπορούμε να μην θυμόμαστε το λοχαγό μας που έφυγε τελευταίος από το στρατόπεδο και μάζευε, κοιτούσε να μην μείνει κανένας μέσα τραυματίας, να τρώει στο νοσοκομείο, που χάρη σε αυτόν και τον υποδιοικητή μας. Αυτό το μήνυμα έστειλα σήμερα το πρωί.